κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Είναι 5η, 15 Αυγούστου. Σε όλους και σε όσες που γιορτάζουν τα καλύτερα, είστε στο One Channel και από τώρα και ως τις 6 μαζί με την Μπανιά Αντωνοπούλου. Θα σας κρατήσουμε τηλεοπτική συντροφιά. Πάμε να δούμε όμως με την Τζορτζίνα Μαλιαρόζη τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καλό απόγευμα σε όλους και χρόνια πολλά. Για τρίτη μέρα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο η πυρκαγιά στην Εύβοια. Με ηρωικές προσπάθειες, οι πυροσβέστες από το έδαφος και με ένα αέρια μέσα επιχειρούν να περιορίσουν το μέτωπο στη χαράδρα της Πλατάνας. Δυνάμεις του στρατού με σκαπτικά μηχανήματα συνδράμουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Η σκέψη όλων μας είναι με τους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται από τις μεγάλες φωτιές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, επενώντας για ακόμη μια φορά το έργο των πυροσβεστών. Μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου. Από την Παναγία Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος κάλεσε την Τουρκία να ζητήσει συγγνώμη για την γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα επιτέλους γυρίζει σελίδα και βλέπει το μέλλον της με αισιοδοξία, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από την Τίνο, όπου παρακολούθησε τις εορταστικές εκδηλώσεις. Τραγωδία στην Πάτρα. Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του όταν ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα στο διαμέρισμα που έμενε σε ισόγειο πολυκατοικίας. Ο άτυχος άνδρας εγκλωβίστηκε από τις φλόγες και τους καπνούς και δεν κατάφερε να ανοίξει τα ηλεκτρικά παράθυρα για να βγει έξω. Σας ευχαριστήσουμε, Τζορτζίνα. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Η κοίμηση της Θεοτόκου σήμερα, μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, γιορτάζεται από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Με φυσικά την Τίνο να πρωτοστατεί με την υπέροχη λειτουργία στην Παναγιά της Τίνου. Λέγεται και Πάσχα του καλοκαιριού η σημερινή ημέρα και είναι μία από τις επίσημες αργίες στην Ελλάδα. Και μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, αλλά και ποιος δεν γιορτάει σήμερα. Ποιος δεν έχει ή μια Μαρία ή μια Παναγιώτα, Παναγιώτη. Δέσποινες. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί ακόμα βεβαίως παρότι πάγια είναι 15 Αυγούστου και πολύ θα θέλαμε να συζητήσουμε αυτά, να λέμε για τα πανηγύρια, να λέμε για τις γιορτές που είναι σήμερα σε εξέλιξη σε πάρα πολλές περιοχές με διαφορετικό τρόπο ανάλογα και με τα τοπικά έθιμα, να πούμε για τον κόσμο που έχει εγκαταλείψει το κλεινό νάστη. Ωστόσο, είναι σε εξέλιξη τα διάφορα πυρήνα μέτωπα, με πρώτο και κύριο αυτό που λαμβάνει χώρα από την Τρίτη τα ξημερώματα στην πολύπαθη Εύβοια πλέον. Να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί. Φυσικά και εμείς το παρακολουθούμε από το πρωί. Στο σημείο βρίσκεται αυτή την ώρα η Αλεξάνδρα Αθανασίου, η οποία θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Εδώ είμαστε στο χωριό της Πλατάνας, όπου εδώ χθες το βράδυ είχαμε μία μεγάλη αναζωπήρωση. Η φωτιά κινείται βορειοανατολικά, όπως θα δείτε και στην εικόνα σας εδώ στο χωριό. Η φωτιά βρίσκεται μέσα σε χαράδρα. Στην ευρύτερη περιοχή ευτυχώς δεν υπάρχουν χωριά, αλλά το κέντρο άγριας ζωής, όπου εδώ γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για να μην απειληθεί από τις φλόγες. Εδώ, όπως ακούτε και εσείς οι ίδιοι, οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και τη νύχτα. Το πρόβλημα είναι ότι στη Χαράδρα δεν υπάρχουν δρόμοι και το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας έχει πέσει στα πεζοπόρα και στα εναέρια τμήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε επιχειρούν 22 ομάδες πεζοπόρου τμήματος με 172 πυροσβέστες, 5 αεροσκάφη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και 3 του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Να σας πω ότι ακόμα επιχειρούν 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι συντονιστικό. Τώρα, όπως βλέπετε, έγινε και μία ρήψη από ένα ελικόπτερο. Να σας πω ότι καθώς η φωτιά βρίσκεται σε χαράδρα, δημιουργεί πολύ έντονο καπνό, κάτι που δεν επιτρέπει στα καναντέρ να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Έτσι, εδώ επιχειρούν αποτελεσματικά τα ελικόπτερα. Να πούμε βέβαια ότι η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη από τις προηγούμενες μέρες, ενώ βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι έχουν πέσει οι άνεμοι. Η εκτίμηση της πυροσβεστικής είναι βέβαια ότι θα χρειαστούν μέρες για να σβήσει αυτή η καταστροφική πυρκαγιά. Να σας πω ότι στη μάχη έχουν πέσει και μπουλντόζες του στρατού που έχουν έρθει εδώ για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.
Πολύ μεγάλη προσπάθεια έχουν κάνει οι Αλεξάνδρα οι πυροσβέστες και τελικά έχουν καταφέρει να εγκλωβίσουν επί της ουσίας τη φωτιά σε αυτήν τη χαράδρα και σταδιακά να προσπαθήσουν να την θέσουν υπό έλεγχο. Μας ακούς, Αλεξάνδρα? Αυτό προς το παρόν το μέλημά τους είναι να την οριοθετήσουν έτσι ώστε να μην περάσει και κάψει εκεί το καταφύγιο των ζών, καθώς μετά θα έχουν πρόβλημα για να την οριοθετήσουν από αυτό εκεί το σημείο. Συνεχώς όση ώρα είμαστε εδώ τα εναέρια κάνουν ό,τι μπορούν. Πάντως φαίνεται, Αλεξάνδρα, ότι συμβάλλει στην όλη προσπάθεια και σε όλες τις προσπάθειες εδώ και οι μέρες και ο στρατός με τα ειδικά οχήματά του, με κάθε τρόπο δηλαδή. Όλες οι δυνάμεις του κράτους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση όλων αυτών των πύρενων μετόπων. Και αν κρίνουμε και από τη ζωντανή εικόνα που μας μεταφέρεις τώρα, φυσικά, νομίζω υπάρχει ότι είναι βοήθεια από παντού. Ωραία. Είναι σαφώς έχουμε καλύτερη εικόνα. Φαίνεται και από τα πλάνα, σαν να σιγά-σιγά να οδεύει αυτή η καταστροφή που έχει κρατήσει, Αλεξάνδρα, από τα ξημερώματα της Τρίτης, από τις 3 και 20 την Τρίτη, και είναι Πέμπτη μεσημέρι, δηλαδή περίπου 2,5 ημέρες να οδεύει προς το τέλος της, και να ευχηθούμε ότι αυτό θα συμβεί το συντομότερο δυνατό. Θα σε ξανασυναντήσουμε και αργότερα, Αλεξάνδρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και εμείς πάμε να δούμε, Μπάγια, τις δηλώσεις που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι με τα όσα έχουν υποθεί εδώ στο One Channel αναφορικά με τις υπόνοιες ή τις καταγγελίες για εμπρισμό. Κύριε Δημάρχε, καταρχάς πείτε μας και εσείς την κατάσταση που επικρατεί εκεί, γιατί βλέπουμε ότι υπήρξε μια αναζωπήρωση. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί ή δεν απειλεί πλέον όχι μόνο κατοικημένες περιοχές, αλλά και τον εθνικό δρυμό. Κοιτάξτε, αυτό εκδηλώθηκε αναζωπήρωση 3,5 ώρα χθες. Όσο υπήρχαν απειλητικά μέσα λόγω του δύσβατος της περιοχής, υπήρχε μια αισιοδοξία. Γύρω στις 1,5 το βράδυ πέρασε η φωτιά την καρυφογραμμή. Ανησυχήσαμε πραγματικά, περιμέναμε λεπτό να ξημερώσει, γιατί η πρόσβαση κινητικά μέσα θα ήταν πολύ σημαντική. Τα επίγεια βέβαια προσπάθησαν σε κάποια σημεία, αλλά ήταν πολύ δύσκολη η προσπάθεια αυτή που κάνουν. Είμαστε αισιόδοξοι, μέχρι το μεσημέρι θέλω να πιστεύω, με τα 7 Καναντέρ και τα 5 Έριξον που 9 η ώρα θα είναι σε πλήρη εξέλιξη, σε πλήρη θα επιχειρούν, γιατί χρειάζονται και εναλλακτικά να μην μείνουμε ποτέ χωρίς πτυτικό μέσο. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Κύριε Δήμαρχε, εχθές, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπήρξαν πάλι κάποιες, να το πω έτσι, φημολογίες, κάποιες υπόνοιες ότι αυτή η πυρκαγιά σίγουρα δεν μπήκε μόνη της. Ήσασταν και ο ίδιος ο οποίος, μάλιστα, τοποθετηθήκατε επί του θέματος. Τελικά, πού κινούνται οι έρευνες, τι είναι αυτό το οποίο σας προβληματίζει και δείχνει ότι μάλλον κάποιο ανθρώπινο χέρι έχει βάλει πλέον, να το πω, έχει προκαλέσει την πυρκαγιά αυτή? Εγώ με την όποια εμπειρία και έχω, δεν μπορώ, και το γεγονός ότι έχω πρώτη αντίληψη για το σημείο της φωτιάς και άμεση, για το γεγονός ότι πήγα μαζί με τα πυροσβεστικά στο σημείο, 6 χιλιόμετρα από το Ψαγρά που είναι ο τόπος διαμονής μου και εκεί ζω όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ αυτό που είπατε, ότι δεν υπάρχουν τυχαία αίτια για αυτή τη φωτιά. Είναι σε δρόμο ασφάλτινο, όπως έχω πει. Πλευρικά έχει πυκνό πευκοδάσος και από τις δύο κατευθύνσεις. Αυτή είναι η πεποίθηση δική μου. Οι υπηρεσίες κάνουν δουλειά τους, δεν έχω ενημέρωση. Νομίζω ότι γίνεται δουλειά. Είναι έμπειρα τα στελέχη της ΠΥ. Θα εκτιμήσουν αν αυτό προήλθε από κάτι. Και εύχομαι να κάνω λάθος. Έχετε σχηματίσει κάποια εικόνα εσείς προσωπικά, γνωρίζοντας βέβαια και την περιοχή πολύ καλά, για το πώς ξεκίνησε η φωτιά? Να σας πω κάτι. Το ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι να σταματήσει η φωτιά. Από εκεί και έπειτα, ο Δήμαρχος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει και σύμφωνα με μαρτυρία του καλόγερου του μοναστηριού, κάτι άκουσε, κάτι είδε. Σίγουρα 3 ώρα τη νύχτα αποκλείεται να είναι κάτι άλλο. Καταλαβαίνετε εσείς ότι 3 ώρα τη νύχτα για τη φωτιά
δεν υπάρχει κάποια. Εκεί στις 3 ώρα τη νύχτα δεν μπορεί κάποιος να επιχειρήσει κάτι ή να κάνει κάποια δουλειά. Άρα, αν κάποιος. Σίγουρα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας. Ανθρώπινος παράγοντας, λέτε λοιπόν. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, καθώς αντιλαμβάνεται κανείς ότι ξεφεύγει πλέον από μια πιθανή αμέλεια. Αν και οι πλέον αρμόδιοι για να το αποφασίσουν αυτό και να αποφανθούν είναι οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίοι είναι. Αλλά είναι λογικό, νομίζω. Νομίζω είναι λογικό ότι 3 ώρα τη νύχτα σε μια περιοχή δύσβατη. Τι ακριβώς να κάνει κάποιος, τι να επιχειρήσει, δεν έχουν και κάτι. Έτσι πιστεύω εγώ. Και πραγματικά το μεγάλο ερωτηματικό είναι το πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά που έχει κατακάψει, έχει καταστρέψει πάνω από 23 στρέμματα δάσους. Και στην τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον Βασίλη Βαθρακαγιάννη, τον εκπρόσωπο τύπου 25.000 της... 25.000 έχει φτάσει. Πάνω από 25.000. Τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά σε όλους. Να είστε καλά. Τι εικόνα έχουμε τώρα από το σημείο? Σαφώς και βελτιωμένη εικόνα. Κάθε ώρα, κάθε μέρα, κάθε ώρα η εικόνα βελτιώνεται διαρκώς. Αντιμετωπίζουμε ακόμα αυτή την αναζωπήρωση που μας απασχόλησε από εχθές τις απογευματινές ώρες, βόρεια, βορειοανατολικά του χωριού Πλατάνα. Εκεί λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας αυτή η αναζωπήρωση ενισχύθηκε από επίγεια δυνάμεις, από πυροσβεστικά τμήματα για την αντιμετώπιση της. Μας βοήθησαν βέβαια και οι άνεμοι που δεν είχαν ένταση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ομοίως κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Βοήθησαν επίσης η συμβολή της εναέριας πυρόσβεσης και με αεροσκάφη και με ελικόπτερα και με τη συνδρομή, μην ξεχνάμε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με 2 αεροσκάφη από την Ιταλία και ένα αεροσκάφος από την Ισπανία. Σαφώς καλύτερη εικόνα και ευελπιστούμε και για αυτή την πυρκαγιά, η οποία σίγουρα θα μας απασχολήσει και αύριο. Διαρκώς να βελτιώνει. Είπατε είναι θα μας απασχολήσει, συγγνώμη κύριε εκπρόσωπε, και αύριο είπατε αν ακούσαμε καλά. Βέβαια. Άρα δηλαδή δεν φαίνεται σήμερα να... Και αύριο. Άλλο ένα 24ωρο περίπου. Σίγουρα, άρα ένα 24ωρο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα θα την έχετε υπομερικό έλεγχο τη φωτιά μέχρι το κοιτάξτε, απόγευμα. Κοιτάξτε, μια πυρκαγιά η οποία τίθεται υπομερικό έλεγχο δεν σημαίνει ότι εμείς εκεί στην πυρκαγιά, από αυτή την πυρκαγιά θα αποσύρουμε τις δυνάμεις μας. Άρα λοιπόν και υπομερικό έλεγχο να είναι η πυρκαγιά, δυνάμεις θα παραμείνουν εκεί για το ενδεχόμενο αναζωπήρωση. Σωστό, λογικό. Άρα λέτε περίπου άλλο ένα 24ωρο, τουλάχιστον... Λέω ότι σίγουρα ένα 24ωρο ακόμα. Τώρα, να δούμε τα υπόλοιπα μέτωπα. Πρώτα και κύρια, υπάρχει από χθες και μάλιστα σε περιοχή Νατούρα στην Κέρκυρα πυρκαγιά σε εξέλιξη. Υπάρχει πυρκαγιά σε εξέλιξη, όμως η εικόνα της είναι πάρα πολύ καλή. Και με τον επικεφαλή των πυροσβεστικών δυνάμεων που βρίσκεται στον τόπο της πυρκαγιάς και επικοινωνήσαμε σήμερα πριν από λίγο μας ότι συνεχώς βελτιώνεται και ευελπιστεί μέχρι το βράδυ αυτή η πυρκαγιά να έχει οριοθετηθεί. Ποια άλλα μέτωπα απασχολούν την πυροσβεστική υπηρεσία σήμερα? Άλλα μέτωπα, αλλά τα περισσότερα από αυτά από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί υπό έλεγχο και έχουν οριοθετηθεί. Ένα ακόμα μέτωπο που μας απασχολεί, όχι όμως ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα σαν αυτό της Εύβοιας. Είναι ένα μέτωπο που έχουμε στην περιοχή της Ακίνθου, εκεί στην Αγάλα. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε στις 1:25. Επιχειρούν 13 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Υπάρχει συνδρομή από αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σύμφωνα με τον επικεφαλή των πυροσβεστικών δυνάμεων, τις επόμενες ώρες ευελπιστούμε ότι η εικόνα θα είναι καλύτερη. Κύριε Βαθρακογιάννη, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά στην Εύβοια. Γνωρίζουμε ότι από την πρώτη στιγμή η ειδική ομάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας διεξάγει έρευνα, αλλά θα θέλαμε να μάθουμε από εσάς, έχετε μια πρώτη εικόνα? Γιατί από όλοι μιλάνε στιγμή. Πολίτες και τοπικοί άρχοντες, εμέσως πλην σαφώς μιλάνε για νεμπρισμό. Κοιτάξτε, δεν θα πρέπει καταρχήν να βιαζόμαστε. Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έσπευσαν στο σημείο, συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες. Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Μάλιστα. Άρα ακόμα δεν μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω? Όχι βέβαια, είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, εξετάζονται τα πάντα. Μάλιστα. Πότε πιστεύετε ότι θα έχετε εικόνα για τα αίτια? Οι προανακριτικοί υπάλληλοι συνεχίζουν το έργο τους και αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί και αύριο και μεθαύριο
αλλά καλό θα είναι να μην βιαζόμαστε και να μην επικεντρωνόμαστε σε συγκεκριμένα αίτια. Ωραία, περιμένουμε ούτως ή άλλως να σβήσει αυτό το μέτωπο που, που καίει την Εύβοια εδώ και αρκετές ημέρες. Μας είπατε και για τα υπόλοιπα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο μέτωπο, κύριε εκπρόσωπε, που να προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία στο πυροσβεστικό σώμα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στο One Channel. Καλή συνέχεια, χρόνια πολλά. Γεια σας. Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Οκάστη Αλιφεροπούλου που θα μας μεταφέρει τα νεότερα για την υγεία του εθελοντή που υπέστη εγκάβματα στην πυρκαγιά της Εύβοιας. Σήμερα, αν δεν κάνουμε λάθος, όπως ενημερώσαμε μάλλον και νωρίτερα, υποβλήθηκε σε κάποιο χειρουργείο. Πώς είναι η κατάσταση της υγείας του? Μπάγια, με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη από τις πολλές επεμβάσεις που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση της υγείας του εθελοντή διασώστη που τραυματίστηκε στο μέτωπο της Εύβοιας. Οι γιατροί, να σου πω, ότι χρησιμοποίησαν μοσχεύματα από υγιήσεις τους για να αποκαταστήσουν το έγκαυμα στο δεξί χέρι από τα δάχτυλα μέχρι και τον αγκώνα του διασώστη. Ο ίδιος, βέβαια, όπως είπαμε, θα χρειαστεί πολλές επεμβάσεις ακόμη γιατί έχει και κάποια άλλα τραύματα και στα πόδια. Η μητέρα του, με την οποία συνομιλήσαμε νωρίτερα ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία της για την θετική έκβαση της υγείας του. Να σας πω στο μεταξύ ότι και χθες, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Υπουργός Υγείας επισκέφτηκε τον εθελοντή, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του για την αυτοθυσία του, ενώ δεσμεύτηκε πως όλα τα έξοδα για την νοσηλεία του, την αποκατάσταση και αποθεραπεία του θα καλυφθούν από το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και με τις υπόλοιπες επεμβάσεις. Φυσικά θα ενημερώσουμε και εσάς, φίλες και φίλοι, για τα νεότερα. Να σε ρωτήσουμε κάτι πριν κλείσουμε, Ιωκάστη, για τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπου έχουμε ακόμα 2 νεκρούς. Να προστίθετε ακριβώς, στη λίστα. Ακριβώς, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των θυμάτων στα 6, όλοι τους ήταν άτομα άνω των 60 ετών, με υποκείμενα νοσήματα, βεβαρημένο ιστορικό υγείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, μέχρι στιγμής καταγράφονται συνολικά 49 κρούσματα της λίμωξης σε τουλάχιστον 10 περιφερειακές ενότητες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Να σημειώσουμε πάντως ότι το 80% των ατόμων που προσβάλλονται δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, ενώ μόλις 1% νοσούν σοβαρά και χρειάζονται νοσηλεία σε νοσοκομεία. Σας ευχαριστούμε πολύ, Ιωκάστη Αλιφεροπούλου. Πήραμε τα νεότερα για τον εθελοντή διασώστη και βεβαίως για την εξέλιξη αυτής της γρίπης, τον ιό του Νείλου. Αλλάζουμε θέμα γιατί είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό, Μπάγια, στην Αχαΐα με τον χαμό ενός 29χρονου. Πάμε στην Αχαΐα να συναντήσουμε τη συνάδελφο Δώρα Κρυμπά από το Tempo 24 της Αχαΐας. Καλό μεσημέρι, Δώρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά από την Πάτρα, που σήμερα δυστυχώς, ανήμερα του 15 Αύγουστου, συγκλονίστηκε από ένα τραγικό περιστατικό. Όπως είπατε κι εσείς, ένας 29χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το πρωί μέσα στο σπίτι του, ύστερα από φωτιά που εκδηλώθηκε στην διπλοκατοικία στην οποία διέμενε, στην περιοχή των Ιταιών. Περίπου στις 7 παρατέταρτο το πρωί, η πυροσβεστική υπηρεσία της Πάτρας δέχθηκε κλήση για την πυρκαγιά στην οδό Αγίνωρος. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες για να βρουν ύστερα από λίγο το νεαρό άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του και φυσικά ενώ οι πυροσβέστες είχαν μπει μέσα στο σπίτι για να σβήσουν τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά ξεκίνησε από το χώρο του σαλονιού. Πιθανότατα είχε εκδηλωθεί πολύ νωρίτερα από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή από τον νεαρό, ο οποίος κοιμόταν σε διπλανό δωμάτιο. Ο ίδιος επιχείρησε να βγει έξω, προσπάθησε να ανοίξει τα ηλεκτρικά παράθυρα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε, αφού λόγω της φωτιάς είχε διακοπεί το ρεύμα με αποτέλεσμα να παγιδευτεί μέσα στο σπίτι και να βρει τραγικό θάνατο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τώρα, η πυρκαγιά ξεκίνησε από αναμένο τσιγάρο, ωστόσο τα ακριβή αίτια
εξετάζει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Πατρών. Να πούμε ότι ο άτυχος νέος εργαζόταν σε γνωστή αλυσίδα καφέ εδώ στην Πάτρα και είχε παραμείνει στην πόλη, ενώ η οικογένειά του έλειπε για την ημέρα του 15 Αύγουστου, κατά συνέπεια ήταν και μόνος του στο σπίτι. Πολύ λυπηρό, Βρεδόρα μου, 29 χρονών παλικάρι, δηλαδή να εγκλωβιστεί μέσα στο σπίτι και σε λίγα λεπτά να χάσει τις αισθήσεις του, να μην καταφέρει να βγει έξω, 29 χρονών. Δηλαδή δυστυχώς είναι... και γι' αυτό λέμε ότι άργησε να αντιληφθεί τη φωτιά, είναι αυτές οι εκτιμήσεις, επαναλαμβάνω, που σημαίνει ότι εάν είχε ξεσπάσει πολύ νωρίτερα, είναι αυτό που είπαμε και πριν, διακόπηκε το ρεύμα, είναι αυτό που κάποιες φορές συζητάμε και τονίζουμε ότι... η τεχνολογία δεν κάνει πάντα καλό. Ήταν ηλεκτρικά τα παράθυρα, δεν κατάφερε να τα ανοίξει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι συνέβη και δεν έφτασε μέχρι την πόρτα. Αλλά θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι χρειάστηκε να δοθεί, να χορηγηθεί και οξυγόνο σε τρεις από τους πυροσβέστες, οι οποίοι συμμετείχαν στην επιχείρηση της κατάσβεσης. Από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ έγινε αυτό, που βρέθηκε βεβαίως αμέσως στον τόπο του συμβάντος, και τούτο εξαιτίας της εισπνοής άνθρακα, διότι το σπίτι ήταν ερμητικά κλειστό με τα ηλεκτρικά παντζούρια. Ήταν όλα κλειστά. Οπότε φρικτός θάνατος. Δώρα Κρυμπά, σε ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση από την ΑΧΑΕ για αυτό το πολύ πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Καλή συνέχεια. Και να καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό απόγευμα. Και χρόνια πολλά. Να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Νόντα που θα μας μεταφέρει δύο τροχαία δυστυχήματα, Κατερίνα, σε Μύκονο και Κρήτη. Ακριβώς στη Μύκονο επανέρχεται το πρόβλημα με τις γουρούνες που έχουμε κάθε καλοκαίρι, που συμβαίνουν πάρα πολλά τροχαία δυστυχήματα στα νησιά. Αυτήν τη φορά έγινε στην περιοχή κανάλια της Μυκόνου, στον Ορνό, όταν ο οδηγός της γουρούνας έχασε τον έλεγχο και για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και έπεσε σε γκρεμό ύψους 15 μέτρων. Μετά τη βουτιά λοιπόν στο κενό, η γουρούνα κατέληξε, όπως βλέπουμε στα πλάνα, στην θάλασσα. Γύρω βλέπουμε εξοπλισμό της γουρούνας αλλά και το κράνος του οδηγού. Ο θάνατος λοιπόν του οδηγού ήταν ακαριέως, ενώ ο συνεπιβάτης του γλίτωσε πραγματικά από θαύμα. Να σας πω ότι σύμφωνα με τοπικά μέσα αναφέρουν ότι στην περιοχή δεν υπάρχει φωτισμός, αλλά δεν υπάρχουν και προστατευτικά κάγκελα στο δρόμο. Μάλιστα. Και για το θέμα της Κρήτης τώρα, Κατερίνα. Στην Κρήτη είχαμε ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα. Δυστυχώς ο απολογισμός είναι 2 τραυματίες και ένας νεκρός στο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας. Ένας δρόμος Καρμανιόλα, θα έλεγε κανείς, που συμβαίνουν τροχαία δυστυχήματα συνεχώς. Μία μηχανή συγκρούστηκε με ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα η μηχανή καρφώθηκε στην πλευρά του συνοδηγού με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί. Το αυτοκίνητο πήγαινε στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός θέλησε να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου που ήταν το πρατήριο υγροκαυσίμων. Εκείνη την ώρα από την απέναντι πλευρά πέρναγε η μηχανή με μεγάλη ταχύτητα. Δεν πρόλαβε να σταματήσει, εμβόλυσε το αυτοκίνητο από την θέση του συνοδηγού. Έτσι, ο οδηγός της μηχανής εγκλωβίστηκε πραγματικά μέσα στο αμάξι. Χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει. Ενώ δυστυχώς η συνεπιβάτηδα από την σφοδρή σύγκρουση εκτινάχθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατερίνα, πολλά τα τροχαία στην Κρήτη, σε ένα υπέροχο νησί με πολύ κακό οδικό δίκτυο. Ειδικά ο ΒΟΑΚ, πώς τον ακούμε αυτόν τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης πόσα χρόνια. Και με τόσο τουρισμό και οι κριτικοί που ξέρουμε ότι πίνουν και λιγάκι τσικουδιά παραπάνω. Και έχουν καταγγελίες. Λοιπόν, εντάξει, τα ξέρουμε. Λοιπόν, πολύ λυπηρό. Ευχόμαστε οι επόμενες ειδήσεις που θα μεταφέρεις να είναι καλές. Καλή συνέχεια. Κατερίνα, καλή συνέχεια. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις τώρα και σε λίγο θα επιστρέψουμε κοντά σας. Εδώ
είμαστε, επιστρέψαμε κοντά σας. Φυσικά παρακολουθούμε την επικαιρότητα, αλλά δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Ελλάδα από άκρη σ' άκρη. Είναι η γιορτή του Ευαγγελισμού, είναι η γιορτή της Παναγίας και μαζί μας είναι ο Μανώλης Μελινός, θεολόγος, συγγραφέας, διευθυντής βιβλιοθήκης της Ιεράς Συνόδου. Να είστε καλά που ήρθατε. Χρόνια σας πολλά. Ημέρα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και εγώ το ίδιο εύχομαι σε εσάς. Χρόνια πάμπολα να έχουμε και να είναι καλά τα χρόνια μας. Να είναι χρόνια ανέφελα, χωρίς δυσκολίες, αν και η ζωή, όπως έλεγε ένας διανοητής, είναι δακρύγελος. Έχουμε και το δάκρυ, έχουμε και το γέλιο. Εμείς ευχόμαστε να είναι περισσότερες οι χαρές και λιγότερες οι πίκρες μας. Και σήμερα είναι τόσο δύσκολη μέρα στην πατρίδα μας που η πύρινη λέλαπα δοκιμάζει από άκρη σ' άκρη την πατρίδα μας και είναι η ώρα που όχι μόνο δοξολογούμε την Παναγιά αλλά φωνάζουμε και το βόηθο Παναγιά που λέει ο λαός. Έτσι. Βέβαια καλό είναι αυτό να το έχουμε συνεχώς προοφθαλμών και να τη δοξάζουμε βέβαια, να υμνούμε το όνομά της καθώς είναι η αιτία της σωτηρίας μας αλλά και να την παρακαλούμε χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πρέπει να ξεχνάμε ότι αλλιούμε πάντα το στόμα για να την παρακαλέσουμε και όχι και για να βρίσκουμε. Πάντως πολλές φορές επικαλούμαστε το όνομα της Παναγιάς όταν έχουμε ανάγκη, όταν αντιμετωπίζουμε μια δυσκολία. Όλοι λέμε βοήθεια Παναγιά μου. Γεγονός αυτό. Αλλά και κάποιες φορές κάποιοι δεν ανοίγουν το στόμα τους για να την καθιδρύσουν την Παναγία. Δεν πρέπει να εκλείψει τουλάχιστον τον τόπο μας. Εγώ είμαι απόλυτα σύμφωνη. Αυτό το άγχος. Ναι. Αυτή η μάστιγα. Αυτό το πνευματικό. Για εξηγήστε μας, για να πάμε στις. Γιατί είναι για την Ορθοδοξία τόσο σημαντική η Παναγία? Γιατί είναι για όλο τον κόσμο σημαντική η Παναγία. Γιατί έγινε η γέφυρα η Παναγία, μέσα από την οποία περπάτησε ο Χριστός, ο Θεός δηλαδή, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, και είναι ενθρώπιση, έγινε άνθρωπος. Όταν οι πρωτόπλαστοι, ο Αδάμ και η Εύα, βγήκαν από τον παράδεισο, όταν τα χάλασαν έτσι πολύ πολύ απλά με τον Θεό τον Δημιουργό, γύρισαν τα νότα τους, έρχεται ο νέος Αδάμ, όπως χαρακτηρίζει ο Χριστός, μέσα από τη νέα Εύα την Παναγία και ξαναφτιάχνει τη σχέση μας με τον Θεό. Άρα η Παναγία είναι μια ωραία πύλη. Πώς είναι η ωραία πύλη στην Εκκλησία που μπαίνει και βγαίνει ο ιερέας? Έτσι είναι η Παναγία, μια ωραία πύλη μέσα από την οποία πέρασε ο άχρονος Θεός, μπήκε στον χρόνο από τον θρόνο, για να κάνουμε αυτό το περιγύρισμα των λέξεων. Και έγινε άνθρωπος ο Θεός για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Βεβαίως με θύτα πεζό. Θεός κατά χάριν, όπως λέμε, να μπορεί να θεωθεί, να ξαναμετάσχει στη χαρά και στη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Για την Παναγία, τι ιστορικές αναφορές έχουμε, τι γνωρίζουμε για τη ζωή της, για το πότε κοιμήθη, αυτό για το είναι βασικό, και ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα. Αυτό που είναι βασικό είναι ότι σύμφωνα με τις πηγές που έχουμε, την Ιερά Παράδοση και τις γραπτές πηγές, η Παναγία περίπου τριών ετών μπήκε στο ναό. Έχουμε τα εισόδια της Θεοτόκου που γιορτάζουμε. Περίπου στα 16 της δέχτηκε από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ το μήνυμα του ουρανού για τη σωτηρία του ανθρώπου, στο οποίο κλήθηκε να πρωταγωνιστήσει η Παναγία, να δώσει τον εαυτό της κατ' ουσίαν. Και μετά από κάποιες δυσκολίες το δέχθηκε λέγοντας «Ιδού, Ιδούλη, Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου». Δηλαδή, ας γίνει αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός δεν εντέλεται. Είναι Θεός ελευθερίας. Μας έχει δώσει ένα πολύ μεγάλο δώρο που λέγεται αυτεξούσιο. Αυτό που λέει η σύνθετη λέξη. Τον εαυτό μου εξουσιάζω. Θέλω να πάω εδώ, θα πάω εδώ. Θέλω να έρθω στο κανάλι, σας εδώ. Δεν θέλω, δεν θα έρθω. Θα πάω κάπου αλλού. Έτσι. Που σημαίνει δεν πιθαναγκάζει ο Θεός. Γι' αυτό και στην Παναγία ο Γαβρίλ μετέφερε το μήνυμα, όχι εντολή. Εν τέλει εκείνη δέχτηκε και πρωταγωνίστησε στη σάρκωση, δηλαδή έγινε έμψυχος ναός, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, μέσα στην μήτρα της οποίας σκήνωσε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και πήρε σάρκα, ο Υιός και Λόγος του Θεού. Αυτά στα 16 της, ο Ευαγγελισμός που αναφέρεται προηγουμένως. Στα 49 της περίπου. Από μπέρδεμα. Όχι, όχι, φυσικά, μα είναι, αυτό είναι πάντα σωστό. Δεν ήταν μπέρδεμα, ήταν σωστό γιατί πάντα ένα καλό άγγελμα μας δίνει η Παναγία με την παρουσία της. Άρα είσαστε μέσα. Δεν είσαστε εκτός θεμάτων, είσαστε εντός θεμάτων. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την ηλικία των 49 ετών, είναι τότε που ο Χριστός σταυρώθηκε, ετάφη, ανέστη και ανελήφθη από το όρος των ελαιών, στα 49 χρόνια της Παναγίας. Έτσι. Και έζησε άλλα 10 χρόνια μετά την ανάληψη του Χριστού. Άρα η Παναγία 60. Έφυγε 60 από τη ζωή στα 60 της. Ακριβώς. Και τρεις μέρες πριν από την εκδημία της, πάλι ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο οποίος ήταν εντεταλμένος από το Θεό να υπηρετεί τη σάρκωση του Υιού του Θεού, τότε και με τον Ευαγγελισμό και εν συνεχεία τώρα, ενημέρωσε την Παναγία
για το επικείμενο ταξίδι της, ότι σε τρεις μέρες θα πάει κοντά στον ιό της. Η Παναγία ανέβηκε στο όρος των Ελαιών, από όπου είπα προηγουμένως ανελήφθη ο Κύριος, και εκεί συνήθιζε τακτικά να πηγαίνει η Παναγία μετά την ανάληψή του και να προσεύχεται στον ιό της και Θεό της. Και Θεό μας ασφαλώς. Και ανέβηκε προσευχή και μάλιστα λέει παράδοση, είναι κάτι πολύ όμορφο, ότι έτσι όπως ανέβαινε η Παναγία για να προσευχηθεί για τελευταία φορά, τα δένδρα έγερναν τα κλαδιά τους και τις κορυφές τους σε ένα χαιρετισμό, καθώς απέτειαν τιμή στη μητέρα του Θεού. Κατέβηκε και άρχισε την προετοιμασία της εκκριμίας της. Με πολύ χαρά, γιατί θα πήγε να συναντήσει το γιο της. Γιατί λέγεται Πάσχα του καλοκαιριού, 15 Αύγουστος. Γιατί είναι η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή. Όπως η Ανάσταση του Χριστού είναι η μεγαλύτερη δεσπότικη, όταν λέμε δεσπότικη, εννοούμε αυτές τις γιορτές, τη μεταμόρφωση, τα Χριστούγεννα, τις γιορτές που αφορούν το δεσπότη Χριστό. Εδώ είναι η μεγαλύτερη θεομητορική εορτή, της μητέρας του Θεού δηλαδή. Οπότε το πέρασμα της Παναγίας από την γη στον ουρανό και Πάσχα, αυτό σημαίνει, διάβαση σημαίνει. Πέρασμα. Λοιπόν, πέρασμα, ακριβώς αυτό. Το πέρασμα της Παναγίας από τη γη στον ουρανό είναι για μας παρήγορο, γιατί όντας και ενσώματι κοντά στο Χριστό, μπορεί συνεχώς να του μεταφέρει τα αιτήματά μας και ελπίζω και σήμερα το θέμα της φωτιάς να μην έχει παραλείψει να του το αναφέρει. Βιβλιογραφία, ιστορικά ντοκουμέντα για την ζωή, το βίο. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, υπάρχουν και... Υπάρχουν και στη βιβλιοθήκη της Ερασινόδου. Βεβαίως, φυσικά. Και σας προσκαλούμε όποτε θέλετε να έρθετε να δείτε τη βιβλιοθήκη της Ερασινόδου με πάρα πολλές χιλιάδες τόμων στη Μονή Πετράκη. Κάτι που θέλω να συμπληρώσω στα ιστορικά στοιχεία που με ρωτήσατε, βέβαια με σχήμα προθύστερο, είναι το ότι η Παναγία, όταν ετοιμάστηκε, μαζεύτηκαν τότε οι φίλες της κοντά, οι χριστιανές, και οι Απόστολοι από όλα τα μέρη της γης, όπου βρίσκονταν και κήρυταν το Ευαγγέλιο, μια ιερή νεφέλη τους μάζεψε και τους πήγε στη Γεθσημανή, όπου ζούσε η Παναγία, η Ιεροσόλυμα και η Γεθσημανή. Εκεί. Δεν το λέει στην Εκκλησία. Απόστολοι εκ περάτων, συναθριστέντες ενθάδε. Γεθσημανή το χωρίον και δεύσατε μου το σώμα. Λοιπόν, εκεί έγινε ο ενταφιασμός της και μάλιστα καθώς οι Απόστολοι σήκωναν το φορείο με το σκήνομα της Παναγίας και πήγαιναν για τον τόπο της ταφής, κάποιοι θέλησαν να βεβηλώσουν την ιερή πομπή και προσπάθησαν να ρίξουν το ιερό σκήνομα κάτω, να το πετάξουν. Αυτοί τυφλώθηκαν αμέσως, όπως λέει η παράδοση, και μάλιστα ένας από αυτούς, ο Ιεφωνίας, ο οποίος πρόλαβε και έσπρωξε, ευτυχώς όχι αποτελεσματικά, το σκήνομα της Παναγίας, τυφλώθηκε και αυτός και απεκόπηκαν τα χέρια του. Αμέσως ομολόγησε, ζήτησε συγγνώμη, πίστεψε και επανήλθε η υγεία του, όπως και των άλλων ανθρώπων. Η Παναγία ενταφιάστηκε και επειδή πάλι έλειπε ο Απόστολος Θωμάς, όπως και στην περίπτωση του Χριστού που δυσπίστησε, που δυσκολεύτηκε, πάλι έλειπε εκείνη την φορά, οι Απόστολοι όταν γύρισε μετά από τρεις μέρες, άνοιξαν το μνημείο, τον τάφο, για να προσκυνήσει και εκείνος την μητέρα του Θεού, του δασκάλου τους. Το σκήνομα όμως δεν ήταν μέσα. Το έχει πάρει ο Θεός κοντά του, γιατί δεν νοείται, όπως εξηγούν οι πατέρες της Εκκλησίας, να αφήσει ο Θεός το σώμα μέσα στο οποίο φιλοξενήθηκε, το αίμα και τη σάρκα που δανείστηκε για να κατεβεί στη γη μας, να το αφήσει να γίνει βρώμα των σκουλίκων, φαγητό των σκουλίκων. Λέγεται ότι ο τάφος της Παναγιάς είναι στην Έφεσο. Γιατί στην Έφεσο? Είναι ιστορικοί λόγοι, θέλω να πω τουριστική προκειμένου. Έτσι, είναι μετά από ένα όνειρο που είδε κάποια γυναίκα. Ο τάφος της Παναγίας είναι στην Γεθσημανή, όπως λέει ο ύμνος, Γεθσημανή το χωρίον, κυδεύσατε μου το σώμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάτι άλλο επίσης που έχω να συμπληρώσω είναι ότι η Παναγία πρεσβεύει πάντοτε, για τα πάντα, μεσητεύει για τα πάντα. Θυμηθείτε την περίπτωση της ιερολογίας του γάμου. Σε κάθε γάμο που πηγαίνουμε το ακούμε το μυστήριο, ότι τέλειωσε το κρασί. Έτσι, στο γλέντι, το γαμήλιο, ήταν ο Χριστός, η μητέρα του και οι μαθητές εκεί. Και οι συμπεθέρια, να το πούμε έτσι πάρα πολύ απλά, ένιωσαν άβολα. Πώς θα συνεχίσουν το γλέντι των παιδιών τους με νερό? Δεν γίνεται με νερό γλέντι. Και η Παναγία ως γυναίκα, γιατί οι γυναίκες έχετε περισσότερες ευαισθησίες από εμάς, κύριε Παπαδόπουλε, έτσι, οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Την πάγια συναστρέφουμε εδώ. Το ξέρω. Οπότε το ξέρετε. Εγώ. Λοιπόν. Στερούμε ευαισθησιών. Έτσι. Διεπίστωσε τη δυσκολία των ανθρώπων και πήγε στο Χριστό και του είπε, τέλος πάντων, κάνε κάτι. Πώς θα το είπε, δεν ξέρω. Και εκείνος της μίλησε αυστηρά και την απεκάλεσε γυναίκα, όχι μητέρα, για να την βάλει σε απόσταση, λέγοντας επιλέξει. Τι εμεί και εσύ γίνε, γυναίκα, ού πω και η ώρα μου. Δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου, γιατί αναμειγνύεσαι στο σχέδιο του Θεού, ας πούμε. Αλλά αυτό που μας συμφέρει να ξέρουμε είναι το εξής, ότι παρότι της μίλησε με αυστηρότητα, δεν της χάλασε το χατήρι.
ήρθαν οι αμφορείς, οι ιδρύες με το νερό και ο Θεός έδωσε το καλύτερο κρασί σε αυτό το πρώτο θαύμα που έκανε. Άρα λοιπόν να ζητάμε από την Παναγιά και η Παναγιά προς το συμφέρον της αιτήσεως, έχει σημασία αυτό, δίνει πάντοτε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι που έχω συζητήσει με τον πνευματικό μου και αφορά το ρόλο της γυναίκας στην Εκκλησία. Mm-hmm. Η Παναγία συμβολίζει τη γυναίκα, συμβολίζει τη μάνα και τιμάται από την Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της, όπως έτσι είναι και ο ρόλος της γυναίκας μέσα στην Εκκλησία. Παρόλο που στο Άγιον Όρος, ας πούμε, δεν μπορούμε να πάμε να το επισκεφτούμε γυναίκες. Είπα προηγουμένως, κύριε Αντωνοπούλου, εκτός αέρος, ότι στο Άγιον Όρος δεν μπορείτε να πάτε γυναίκες, αλλά είναι ο κατεξοχήν τόπος, ιερός τόπος, όπου κυρίως τιμάται γυναίκα. Ερήμην της όμως. Η Παναγία. Όχι ερήμην. Ερήμην των γυναικών εννοώ. Των γυναικών, ναι, όχι ερήμην της Παναγίας, γιατί εκείνη το ζήτησε. Εκείνη το ζήτησε. Όταν η μητέρα του Πορθητού μετέφερε τα δώρα των μάγων από την Κωνσταντινούπολη στην χριστιανή, η μητέρα του Πορθητού, τα μετέφερε στο Άγιον Όρος και μάλιστα έμαθε ότι το μοναστήρι του Αγίου Παύλου στις νότιες Αθωνικές Ακτές το είχε φτιάξει, είχε δώσει πολλά χρήματα ο πατέρας της Βοεβόδας από τη Σερβία. Είπε εδώ θα τα αφήσουμε και κατέβηκε με τη συνοδεία της, με τους αυλικούς της, με όλη τη συνοδεία της και βημάτισε στον Αρσανά. Αρσανάς λέγεται το επίνιο του κάθε μοναστηριού στο Άγιο Όρος, η σκάλα που λέμε. Κατέβηκε λοιπόν κάτω και άρχισε να βηματίζει. Οπότε ξαφνικά ακούγεται μια φωνή υπερκόσμια. Μάρο, μην προχωρήσεις περαιτέρω, εδώ βασίλισσα είμαι μόνο εγώ. Κατέβηκαν οι μοναχοί από τη Μονή Αγίου Παύλου, ειδοποιημένοι βεβαίως με αγγελιαφόρους, κατέβηκαν με τα λάβρα, με τα εξαπτέρυγα, με τα θυμιατά τους, παρέλαβαν τα δώρα των μάγων, χρυσό, λίβανο και σμύρνα, αυτά εννοούμε, έτσι που πήγαν στη γέννηση του Χριστού, τα οποία φυλάσσονται στη Μονή του Αγίου Παύλου και εκείνη επέστρεψε αμέσως. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα ότι είναι μια υπακοή στο θέμα, στην θέληση της Παναγίας. Και κάτι άλλο. Σε δύσκολες εποχές του εμφυλίου κλπ. Πρέπει να ξέρετε και οι τηλεθεατές και εσείς αγαπητοί μου φίλοι ότι οι αγιορείτες πατέρες πήραν ειδική απόφαση και φιλοξενήθηκαν γυναίκες για να διασφαλιστούν στις παραλίες του Αγίου Όρους. Να λοιπόν η ανθρώπινη προσέγγιση. Στην εμφυλίου του 46-49. Τότε. Στις παραλίες λοιπόν, του Αγίου Όρους. Φιλοξενήθηκαν γυναίκες για να διασφαλιστούν. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν είναι αγάπη στην πράξη αυτή, μα και οι μοναχοί από γυναίκες προέρχονται. Μανάδες έχουν όλοι, αδερφές έχουν όλοι, ξέρω εγώ, ξαδέρφες, θείες. Σας ρώτησα αυτό γιατί, ξέρετε, γίνονται διάφορες συζητήσεις πολλές φορές από κόσμο ο οποίος μπορεί να μην πιστεύει, μπορεί να μην πιστεύει στα θαύματα, μπορεί να μην προσεύχεται. Πολύ σεβαστό. Φυσικό, πολύ φυσικό. Σεβαστέ. Μα ο Χριστός λέει, ώστις θέλει ο πίσω μου ελθύν. Δεν ζητάει ο παδούς ο Χριστός. Δεν είναι ο παδός του οπαδισμού ο Χριστός, να το πω έτσι, με αυτόν τον σολικισμό, για να γίνει πιο κατανοητό. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Αν έρθει ένας άνθρωπος σε εσάς και σας πει, ξέρεις κάτι, Μανώλη, κύριε Μελινέ, έχω αυτό το πρόβλημα, αλλά εγώ δεν πιστεύω στο Θεό, δεν πιστεύω στα θαύματα, δεν μπορεί να με βοηθήσει. Τι θα του πείτε? Θα του πω να κοιτάξει την καρδιά του, να δει πόσο σίγουρος είναι γι' αυτό. Και αν κάνουμε την ενδοσκαφή που λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, δεν θα το πάω στα θέματα της Ορθοδοξίας, θα το πάω στην αρχαία εποχή, στους προγόνους μας, στους οποίους νομίζω όλοι αποκαλυπτόμεθα. Όταν λοιπόν κάνουμε πραγματική ενδοσκαφή, εφαρμόσουμε την εντολή των αρχαίων ένδον σκάπτε, τότε θα βρούμε πολλά πράγματα για αυτό το στοιχείο. Μήπως είναι λίγο επιδερμική η προσέγγιση μας, γιατί εγώ βλέπω δεξιά και αριστερά ότι ναι, μεν λέμε ότι δεν πιστεύουμε κλπ. Αλλά στη δύσκολη ώρα παραπατάμε οτιδήποτε Παναγιά μου φωνάζουμε. Θεέ μου φωνάζουμε. Είναι έτσι, δεν είναι. Είναι τότε. Έτσι. Είναι τότε. Έτσι, είναι έτσι. Το χρησιμοποιούμε. Και ένα άλλο προς το Άγιον Όρος για να το ολοκληρώσουμε. Σύμφωνα με την νομική πραγματικότητα, με το δίκαιο, ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να λατρεύει το Θεό όπως νιώθει. Εγώ, αν μου κάνετε τιμή να με καλέσετε στο σπίτι σας, θα αρχίσω να ανοίγω πόρτες οπουδήποτε ή θα καθίσω εκεί που θα με βάλετε και θα χαρώ τη συντροφιά σας και τη φιλοξενία σας. Λοιπόν, και αυτοί οι μοναχοί πήγαν εκεί στο Άγιο Όρος για να είναι ανεπηρέαστοι στην προσευχή τους. Όχι επειδή είναι μισογύνηδες, το αντίθετο. Το κύριο θέμα τους είναι η προσευχή για όλους μας, για τις μανάδες, για όλους τους ανθρώπους, για τις γυναίκες, για τους άνδρες κλπ. Απλώς να είναι ανεπηρέαστοι στην προσευχή τους. Αυτό. Τίποτε περισσότερο. Όπως υπάρχουν και ολοκληρώνω μοναστήρια γυναικεία στον κόσμο, εκτός Αγίου Όρους εννοούμε κόσμο, που είναι άβατα για τους άνδρες.
Ναι, πραγματικά. Μερικοί λένε θέλω να πάω. Θέλω να δείτε μία φωτογραφία. Είναι, είναι από την Παναγιά της Τίνου. Τη σημερινή, τη Λιτανία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, σημερινή εικόνα. Όπου είναι εδώ από αυτή την πλευρά. Ναι, ναι. Όπου ενώ παλαιότερα οι άνθρωποι προσπαθούσαν να ακουμπήσουν την εικόνα, τώρα προσπαθούν να τη βγάλουν φωτογραφία. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Είναι με το κινητό και βγάζουν φωτογραφία. Ενώ παλιά τους βλέπαμε, ξέρετε, να πας να ακουμπήσεις την εικόνα. Η Παναγιά προσεγγίζεται και ακουμπιέται, αν θέλετε, στη Δημοτική με την καρδιά. Ούτε με το κινητό, ούτε με το ακίνητο. Με αυτό εδώ προσεγγίζουμε την Παναγία. Με την καρδιά μας. Είναι θέμα καθαρά επικοινωνίας καρδιακής. Σας ευχαριστούμε θερμά. Μας έχετε φέρει και δύο πολύ όμορφα βιβλία. Ο Γέροντας Νεκτάριος και ο Γέροντας Ενάθο. Γέροντας Ενάθο, ναι, ναι. Είναι ένα από το Άγιον Όρος και ένα από το Άγριον Όρος. Εκτός Αγίου Όρους εννοώ. Άγριον Όρος λέγοντας εννοώ τη δυσκολία που έχουμε, την πεζή καθημερινότητα, τις δυσκολίες που έχουμε συνεχώς. Αυτό εννοώ Άγριον Όρος. Σας ευχαριστούμε θερμά και που ήσασταν κοντά μας αυτή τη μέρα. Να μετριάσετε λίγο τη θερμότητα όμως, τις ευχαριστίες σας, γιατί σήμερα δεν σηκώνει. Να είστε καλά. Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά επίσης. Λοιπόν, και πάμε να δούμε το βίντεο από όσα είπαν σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Βρέθηκε στο Βέρμιο και ο πρωθυπουργός βρέθηκε στην Τίνο. Με λαμπρότητα και κατάνοιξη έγινε και εφέτος ο εορτασμός της Παναγίας σε ολόκληρη την χώρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος από την Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο, όπου παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία και τη Λιτανία της εικόνας της Παναγίας, έστειλε μήνυμα μνήμης και δικαίωσης για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γενοκτονία των Ποντίων. Εμείς οι Έλληνες πρέπει να έχουμε ένα διπλό χρέος. Διπλό χρέος απέναντι στην ψυχή εκείνων, οι οποίοι σφαγιάστηκαν την εποχή εκείνη. Το χρέος να διεθνοποιήσουμε την γενοκτονία του Πόντου. Να γίνει καθολικός, γενικός, διεθνώς αποδεκτή, όπως ταιριάζει. Και δεύτερον, να υποχρεώσουμε τους θύτες να ζητήσουν ένα ταπεινό συγγνώμη. Είναι το λιγότερο που μπορούν να πράξουν. Δεν μπορεί να ανεχόμαστε τους θύτες, όχι μόνο να μην ζητούν συγγνώμη, αλλά να παραχαράσουν την ιστορία εκείνη και τη μνήμη εκείνων, η οποία ιστορία έχει γραφεί με αμάχητα ιστορικά τεκμήρια. Μήνυμα αυτοπεποίθησης και σιγουριάς για το μέλλον της Ελλάδας, που γυρίζει σελίδα και μπορεί να δει το μέλλον της με μεγαλύτερη αισιοδοξία, έστειλε από την Τίνο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νησί για τις εορταστικές εκδηλώσεις της κοιμήσεως της Θεοτόκου και για την επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού Έλλη. Παίρνουμε δύναμη και βρίσκουμε καταφύγιο στην πίστη μας. Να δούμε δύναμη και αισιοδοξία για να ατενίσουμε το μέλλον ως χώρα με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, με μεγαλύτερη σιγουριά για μια Ελλάδα η οποία επιτέλους γυρίζει σελίδα. Ο Πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης Νίκο Παναγιωτόπουλο, μετέβη με σκάφους του πολεμικού ναυτικού στο σημείο του τορπιλισμού του καταδρομικού Έλλη. Εντάξει, πριν από μερικούς μήνες είχαμε μια πολύ πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων, ένα από τα πιο εμβληματικά σύμβολα της πρωτεύουσας της Γαλλίας. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και από την κυβέρνηση του κυρίου Μακρόν αλλά και από πάρα πολλούς ιδιώτες για να συντηρηθεί όσο το δυνατόν και να γίνουν οι αναγκαίες επεμβάσεις, παρότι δεν είναι και εύκολες λόγω και της αρχιτεκτονικής ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης εκκλησίας. Για να δούμε τι έχει σας συμβεί, πού βρισκόμαστε σήμερα, μερικούς μήνες μετά. Θα μας πει περισσότερα από την αίθουσα σύνταξης η Μίνα Αμράλη. Έλα Μίνα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και δυστυχώς αυτό που έχω να σας πω δεν είναι και τόσο ευχάριστο, γιατί φαίνεται ότι 4 μήνες μετά την καταστροφική αυτή πυρκαγιά που βέβαια όλοι θυμόμαστε, δεν έχει φύγει ακόμα, δεν έχει απομακρυνθεί οριστικά ο κύκλος κατάρρευσης για την Παναγία των
Παρισίων. Και το τελευταίο διάστημα έχουν πέσει αρκετά κομμάτια από το θόλο του καθεδρικού ναού. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι οι εργασίες αποκατάστασης έχουν ανασταλεί από τις 25 Ιουλίου, γιατί έπρεπε να γίνει απολίμανση από τον τοξικό μόλυβδο. Έχουν απελευθερωθεί από την πυρκαγιά τεράστιες ποσότητες μόλυβδου, που είναι μια τοξική και επικίνδυνη ουσία. Μιλάμε για 400 τόνους μόλυβδου. Έχουν διακοπεί λοιπόν οι εργασίες αποκατάστασης από τις 25 Ιουλίου και θα ξαναξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα τώρα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας, ο ρυθμός των εργασιών από την πρώτη στιγμή υπαγορεύεται από τον κίνδυνο κατάρρευσης και ουσιαστικά όλο το βάρος έχει πέσει στο να αποτραπεί καταρχάς ο κίνδυνος κατάρρευσης και στη συνέχεια να γίνουν όλα τα υπόλοιπα. Αλλά έχει προκληθεί περαιτέρω πρόβλημα από το κύμα καύσωνα που έπληξε τη Γαλλία μέσα στον Ιούλιο. Θυμόμαστε όλοι οι θερμοκρασίες που άγγιξαν ακόμα και τους 43 και τους 44 βαθμούς και είχε αποτέλεσμα αυτό το πρωτοφανές κύμα καύσωμα να πέσουν και άλλα κομμάτια. Απίστευτη από το θόλο εικόνα που είδαμε μόλις μήνα. Να ψέλνουν οι ιερείς με τα κράνη, μην τους έρθει τίποτα στο κεφάλι. Βεβαίως, γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, φεύγουν ακόμη κομμάτια πέρα από το κομμάτι που είπαμε βέβαια της μόλυνσης, έτσι, το οποίο και αυτό δεν έχει λυθεί. Αρκεί να σας πω ότι έχει γίνει απολίμανση ακόμα και σε σχολεία που είναι κοντά στην Παναγία των Παρισίων. Οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση μέσα στο ναό. Σε ευχαριστούμε θερμά, Μιναράλη. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και σε λίγο και πάλι κοντά σας. Έτσι. Επιστρέψαμε. Χρόνια πολλά να ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Ξέρεις γιορτάζουν. Η μισή Ελλάδα. Περίπου λένε οι έρευνες το 18%, περίπου το 20% των Ελλήνων γιορτάζει σήμερα. Σκέψου, έτσι. Και δεν εννοώ σπίτι έχει γιορτάζει και... ότι έχει και κάποιον. Έτσι δεν εννοώ ότι έχει μια Μαρία ή ένα Μάριο. Παναγιώτης, Παναγιώτα, αν δέσποινα... τα αρθρίσουμε. Είναι Μαρίες, Δέσποινες, Παναγιώτες, Παναγιώτιδες, Μάρι. Έχεις κανένα πολύ δικό σου άνθρωπο? Έχω πάντα πολλούς. Έχεις. Τον Παναγιώτη Λαφαζάνη καταρχάς. Μάνι, μάνι. Ορίστε. Παναγιώτης. Ένα. Τον Παναγιώτη Τζένο, διευθυντή των παραπολιτικών. Να του πει κανένα πολλά. Ναι, από την οικογένεια. Έχω πολλές φίλες Μαρίες. Φίλες Μαρίες. Ναι, έχω πολλούς, πολλούς γιορτές. Χρόνια πολλά, γιαγιά μου. Χρόνια... Μαρία η γιαγιά και μας βλέπει. Να λοιπόν, καλά. Να είσαι καλά, γιαγιά μου. Πάμε στην Τζορτζίνα. Και Τζορτζίνα γιορτάζει. Μαλλιαρόζει. Δεν γιορτάζω τη Δευτέρα. Έχει ένα φίλο Μάριο από το σχολείο. Και να σου πω βέβαια, γιατί μπορεί να μην το ξέρει, συμπάγια μπορεί να το ξέρει. Εμείς στην Κρήτη έχουμε ένα έθιμο. Ίσως να ισχύει και εδώ. Με τις ανήπανδρες. Με τις ανήπανδρες. Τις γιορτάζουμε 21 Νοεμβρίου, τις παντρεμένες μόνο 15 Αύγουστο. Ναι. Έτσι δεν γίνεται. Άρα στην Κρήτη αυτό ισχύει όλες, σίγουρα. Έτσι δεν γίνεται, έχει να κάνει μπερδεύονται με την... λίγο και ξέρεις τι γίνεται. Όταν εννοείς χωρίζουν. Παρθένες μετά... με τις μη παρθένες. Πότε γιορτάζουν και μπερδεύονται. Όντως όταν χωρίζουν και βγάζουν διαζύγιο. Οι μισές το κρατάνε, οι άλλες μισές. Όταν χωρίζουν στην Κρήτη ξαναγίνονται παρθένες. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα. Δεν θα μπλέξουμε με τις παρθένες και εμείς, μέρα που είναι. Εφημερίδων με την Τζορτζίνα Μαλλιαρόζη. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που σήμερα, επειδή είναι τέτοια ημέρα, δεν είναι και πολλές. Είναι πρωινές μόνο. Είναι, ναι. Αύριο πάμε. Κυκλοφορούν κανονικά οι απογευματινές και τα νέα και όλες οι απογευματινές. Από αύριο κανονικά. Εθνικός κήρυξης, λοιπόν. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις της φωτιάς. Στην Εύβοια βλέπουμε εδώ πρώτο θέμα μεγάλο, φωτογραφία χαρακτηριστική από την φωτιά. Τεράστια οικολογική καταστροφή, βλέπουμε πιο δίπλα. Λίγο παρακάτω, αντιδράσεις για παράφραση του νέου κολοσσού. Λίγο πιο δίπλα, φθήνει η ισχύση των Ηνωμένων Πολιτειών επί Τραμπ. Ανάλυση της New York Times, άλλο θέμα. Κατσιματίδης, όχι άλλους φόρους στους πλούσιους. Αυτό θα είναι ενδιαφέρον σίγουρα να το διαβάσουμε. Τώρα δεν φαίνεται ακριβώς, αλλά μέσα στην εφημερίδα θα υπάρχει πλούσιο υλικό για να το διαβάσει κανείς. 45 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα 2. Ζητούν αξιολόγηση της ψυχικής κατάστασης Παγκουτζή και ανοίγουν δρόμο για επιλογή φύλου, βλέπουμε λίγο πιο στο κάτω. Τόκιο είναι αυτό. Στο Τόκιο είναι αυτό, ενώ δίπλα αρνείται να ταξιδέψει στην Ελλάδα ο Ειρηναίος. Προχωράμε παρακάτω και περνάμε στην Καθημερινή. Η Εύβοια μετράει τις πληγές. Στάχτη 28.000 στρέμματα δασικής έκτασης, ζημιές στην αγροτική παραγωγή. Φυσικά και εδώ το μεγάλο θέμα για σήμερα. Έως τις 31 Οκτώβου ομοιωμένος έμφυα, τον Σεπτέμβριο η πρώτη δόση. Σε τροχιά ύφεσης η Γερμανία, τριγμή στις αγορές βλέπουμε. Ο καιρός έβλεψε τις μπύρες, πτώση των πωλήσεων. Πέσανε πωλήσεις από τη θερμοκρασία.
Ακριβώς. Και είναι και είδηση, Τζορτζίνα, από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, του θανάτου του ιστορικού, μεταξύ πολλών άλλων, του Κωνσταντίνου Σβολόπουλου, μιας σπουδαίας μορφής, πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, έφυγε χτες σε ηλικία 81 ετών, πολύ πολύ σπουδαία προσωπικότητα. Είχε ασχοληθεί και πάρα πολύ, πρέπει να πούμε, και με το αρχείο του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Mm-hmm. Μια σπουδαία δουλειά, μια πολύ πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα. Αύριο είναι, θα τελεστεί νεκρόσιμος ακολουθίας, στις 2 το μεσημέρι να πούμε. Βλέπουμε λίγο πιο κάτω ταξίδι χωρίς άνθρακα. Βλέπουμε εδώ και μια φωτογραφία σε ένα ιστιοφόρο χαμηλά εκεί. Και μία ακόμα είδηση, εσύ που είσαι ρομαντική, πανσέλινος σήμερα. Έτσι, η ανοιχτή χώρη είναι εξαιμουσία. Αρχαιολογική χώρη, όλη η αρχαιολογική χώρη, σήμερα ανοιχτή, για να απολαύσουν όλη την πανσέλινο. Πρέπει να για πάμε κάπου ως εκπομπή, όλοι μαζί. Γιατί όλοι είμαστε ρομαντικοί. Βέβαια, πρέπει να σας πω κάτι που μπορεί να μην το ξέρεις, ειδικά εσύ, Ανδρέα, ότι σήμερα παραδοσιακά το Αυγουστιάτικο φεγγάρι είναι το μεγαλύτερο. Θα μας πεις σήμερα, τώρα ότι στην Κρήτη φαίνεται πιο καλά από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Πάντα φαίνεται Κρήτη πιο καλά στην Κρήτη. Αλλά ορίστε, τα λέει και εδώ τα παιδιά μας οι οπερατέρ, συμφωνούν. Σήμερα όμως θα είναι πιο μικρό το φεγγάρι από όλο το καλοκαίρι. Θα είναι τέτοια η θέση. Το λέει ο Μητροπάνος, φεγγάρι μου χλωμό. Συγγνώμη, θα σε διορθώσω, το λέει ο Τερζής. Ο Τερζής, έχεις δίκιο. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Κορίτσι να το. Και πάμε στην Αυγή. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, που χωρίζεται η εφημερίδα, το εξώφυλλο της εφημερίδας, σε δύο μέρη. Από τη μία οι πληγές της Εύβοιας Κάη και δάσος Θησαυρός. Οι πυρκαγιές και η φλόγα της ψυχής μας και της μνήμης. Βλέπουμε λίγο παρακάτω εκεί που λέει διαβολική σύμπτωση, η ολόιδια φωτιά πέρσι. Είναι αυτό που λέμε τα αίτια της πυρκαγιάς, τα οποία τις επόμενες ημέρες σίγουρα θα μας απασχολήσουν. Και κλιματική κρίση, το μέλλον είναι ήδη εδώ. Βλέπετε τη φωτογραφία. Ένα θέμα που θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Της εκπομπής, βέβαια. Η μαγεία του φεγγαριού. Βλέπουμε εδώ την εικόνα, αυτά που λέγαμε πριν από λίγο, η πανσέλινος του Αυγούστου, το πιο πολυτραγουδισμένο φεγγάρι, και περνάμε αμέσως στο ριζοσπάστη, να παλέψει ο λαός για ουσιαστικά μέτρα στήριξης, αποκατάστασης και προστασίας. Βλέπουμε παιχνίδια εντυπωσιασμού και εφησυχασμός από την κυβέρνηση για την καταστροφή στην Εύβοια. Πάμε παρακάτω, να κλείσουμε έτσι με τον λόγο. Στάχτηκε από καΐδια, περισσότερα από 25.000 στρέμματα δάσους κατέστρεψε η πύρινη λέλαπα στην Εύβοια. Ευρωπαίος Επίτροπος, εξαιρετικός συντονισμός, αποφύγαμε την απώλεια ζώων και έξοδος 15 Αυγούστου αδειάζει η Αθήνα στο φουλ οι μηχανές. Και ζώων και ζώων. Σε ευχαριστούμε, έτσι δεν είναι. Έτσι. Καλή συνέχεια. Είδες πόσα ξέρει από τραγούδια. Να είσαι καλά, Τζορτζίνα. Είδες οι νέες γενιές. Εγώ... Είναι πολύ μπροστά. Θα, πάω με Τερζή. Θα σου κάνει σεμινάρια, Τζορτζίνα μου. Ευχόμαστε να δεις την Πανσέλινο από εκεί που επιθυμείς. Και το ραντεβού που είπαμε, έτσι, με την Πανσέλινο. Εμείς να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στο θέμα της Εύβοιας, το θέμα που μας απασχολεί εδώ και τρεις ημέρες. Στο σημείο βρίσκεται η Αλεξάνδρα Αθανασίου να μας δώσει εικόνα για το πώς εξελίσσεται τώρα το μέτωπο της πυρκαγιάς, αν μπορούμε να διακρίνουμε είναι καλύτερη η κατάσταση. Καλησπέρα και πάλι. Ναι, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε εδώ στο σημείο, στην Πλατάνα, στη Χαράδρα. Η φωτιά μένεται ωστόσο σε απόσταση από το χωριό. Η εναέρια κινητοποίηση παραμένει μεγάλη. Ελικόπτερα αλλά και καναντέρ κάνουν συνεχείς ρήψεις νερού. Λόγω του καπνού, να πούμε ότι τα καναντέρ δεν μπορούν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Έτσι, τον ρόλο αυτό έχουν αναλάβει αποτελεσματικά τα ελικόπτερα. Ανά 3 λεπτά περίπου γίνονται οι ρήψεις. Στη Χαράδρα, η οποία δυστυχώς είναι δύσβατη, επιχειρούν παράλληλα 22 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Τα οχήματα του στρατού, τα οποία έχουν μπει και αυτά στην μάχη της κατάσβεσης, ανοίγουν δρόμους για τη διευκόλυνση της διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων και παράλληλα σκάβουν για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών. Στίχημα, όπως μας λένε, έτσι, και στόχος των πυροσβεστών. Συνεχίζεται, Αλεξάνδρα, αυτή η διαδικασία με τις ζώνες και με τη συμβολή και των οχημάτων, των ειδικών οχημάτων του στρατού. Συνεχίζεται, ναι, να σας πω ότι η στίχημα αλλά και στόχος των πυροσβεστών είναι να μην περάσουν οι φλόγες στο κέντρο άγριας ζωής,
το οποίο είναι καταφύγιο άγριων ζώων αλλά και σπάνιας χλωρίδας, το οποίο έχει υποστεί ήδη μεγάλες ζημιές δυστυχώς. Να σας πω επίσης ότι η αστυνομία έχει απαγορέψει την κίνηση προς τα χωριά Μακρυμάλη και Πλατάνας, δεν περνάει κανείς. Στην περιοχή όσο βρισκόμαστε εδώ δεν πνέουν άνεμοι, πράγμα που σημαίνει ότι οι πυροσβέστες έχουν σύμμαχο τον καιρό. Ακόμα να, όπως βλέπετε εδώ τώρα και στην εικόνα σας, δύο από τα καναντέρ τώρα θα επιχειρήσουν να κάνουν ρήψεις νερού. Αυτό γίνεται συνέχεια, όπως σας είπα, ανά τρία λεπτά έχουμε ρήψεις. Όσο υπάρχει το φως της ημέρας, θα γίνονται ρήψεις νερού, Αλεξάνδρα. Θα ξαναέρθουμε σε σένα. Να θυμίσουμε ότι λίγο νωρίτερα από αυτήν εδώ την εκπομπή που μιλήσαμε με τον εκπρόσωπο... Κανά 24 ώρα ακόμα μας είπε. Ένα 24 ώρα ακόμα μας είπε ο κύριος Βαθρακιογιάννης, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Τον ρωτήσαμε και για τα άλλα μέτωπα στη Ζάκυνθο. Μας είπε ότι επιχειρούν 13 πυροσβέστες, 6 οχήματα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Είναι το ένα μέτωπο που απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία σήμερα. Και βέβαια στην Κέρκυρα, όπου υπάρχει εκεί και εκεί μάλλον μία πυρκαγιά. Αλλά το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία και τις τρεις ημέρες έχει δώσει πολύ μεγάλη μάχη, είναι το μέτωπο στην Εύβοια. Το μέτωπο στην Εύβοια που ευτυχώς δεν είχαμε... προβλήματα όσον αφορά τις ανθρώπινες ζωές αλλά και τις περιουσίες. Οδεύει πάντως προς το τέλος. Κρατάμε πάντα, είναι προσεκτικοί όπως ξέρεις οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Δεν θέλω να λένε μεγάλα λόγια και καλά κάνουν από την πλευρά τους. Αλλά βλέποντας και τις εικόνες που μας μεταφέρουν και οι συνάδελφοι από τα μέτωπα, φαίνεται ότι σιγά σιγά, πιθανότατα αύριο, αλλά λίγο νωρίτερα, αλλά πάντως φαίνεται ότι οδεύει προς το τέλος αυτό το μέτωπο και δεν υπάρχει κάποιο άλλο. Ανά την επικράτεια, όπως μας είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, που να προκαλεί μπάγια έτσι, μια μεγαλύτερη ανησυχία όπως αυτές οι πυρκαγιές που έχουμε σε εξέλιξη, στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα. Μεγάλη ανησυχία όμως προκαλεί η οικολογική καταστροφή που προκάλεσε αυτή η πυρκαγιά. Ο Γρηγόρης Βάρας, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δασολόγος και περιβαλλοντολόγος, είναι κοντά μας. Χρόνια πολλά, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα. Πολλά. Καλή Παναγιά, πολέμη και στη Μακεδονία. Να είστε καλά. Τώρα αυτές οι πυρκαγιές, η πυρκαγιά της Εύβοιας, η οποία έκαψε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι δάσους, Natura, που ήταν και ένας πνεύμονας και για την Αθήνα ακόμα. Πράγματι, η οποιαδήποτε καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον μας δημιουργεί προβλήματα. Μας δημιουργεί προβλήματα σε αυτό το οποίο λέμε, αρχίζουμε τελευταία να ανακοινώνουμε για την κλιματική αλλαγή, ή ακόμα για την μείωση του διοξιδίου του άνθρακα, οξυγόνου και ούτω καθεξής, για αυτή την ανταλλαγή των ρήπων ή οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως, η πραγματικότητα είναι και η φύση το ξέρει, έτσι, να το πούμε έτσι λίγο, να το πω λίγο λαϊκά, κύριε Βάρα, ότι γίνονται φωτιές και θα γίνονται πάντα φωτιές. Βλέπουμε στις χώρες τις πιο προηγμένες που έχουν και υψηλό δείχτη αντιμετώπιση πυρκαγιών και βεβαίως έχουν κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάντα θα υπάρχουν πυρκαγιές. Το ερώτημα είναι. Ή τη Σιβηρία. Ναι, εντάξει, που είδαμε και εκεί τέτοιες εικόνες. Το ερώτημα είναι πάντα μετά από μια καταστροφή. Η ενδεδειγμένη λύση ποια είναι, δηλαδή από αύριο ή τέλος πάντων από το Σεπτέμβριο. Τι πρέπει να γίνει στην περιοχή, στο συγκεκριμένο δάσος. Να πάμε σε να δασώσεις, η φύση το κάνει μόνη της. Περιμένουμε τις βροχές που οι βροχές με τη μία ή την άλλη έννοια θα καθαρίσουν. Πρέπει να γίνουν τα αντιπλημμυρικά έργα που εξήγηλε και η περιφέρεια Στερεάς. Να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα ή να πούμε κάποιες αλήθειες. Σωστά. Πρώτον και κύριον, ότι από το 1978, τότε που πέρασα στη δασολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, δεν υπάρχει έδρα διαχειριστικής. Τι σημαίνει. Με κοιτάτε με έκπληξη, πραγματικά. Έδρα διαχειριστικής. Ναι, έδρα διαχείρισης. Με ποιον τρόπο γίνεται η διαχείριση του δάσους. Τι σημαίνει διαχείριση. Δηλαδή, να το πούμε πάρα πολύ απλά για να το καταλάβουμε, είναι όπως σε ένα χωράφι καλλιεργούμε, φυτεύουμε, παίρνουμε τον καρπό και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται και στο δάσος. Αλλά το δάσος όμως έχει μεγαλύτερο περίτροπο χρόνο. Άρα δηλαδή και στο δάσος χρειάζονται να γίνουν κάποια αρχικά, πρώτον και γύρων, δασοκομικά μέτρα. Τι σημαίνει δασοκομικά. Το λέτε μετά από πυρκαγιά ή προληπτικά. Προληπτικά. Ποια είναι τα δασοκομικά μέτρα. Κλαδεύσεις. Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε συνέχεια, να πάρουμε το πούσι. Δηλαδή να πάρουμε την βιομάζα, να πάρουμε το χούμο, την οργανική ύλη από το έδαφος. Το ξέρετε που θα ρωτήσω, είναι ρητορικό.
Γιατί προφανώς το ξέρει τι γραφειοκρατία έχει για να σημείται οτιδήποτε σε ένα δάσος. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Διάβαζε τις προάλλες τι γραφειοκρατία. Αν έχεις μέσα στο σπίτι σου ένα πεύκο. Και το πεύκο αυτό είναι τιμόροπο. Ή τέλος πάντων θέλεις να το κουρέψεις ή να το κόψεις για λόγους προστασίας από πυρκαγιά, μπορεί να χρειάζεσαι 15 υπηρεσίες και 150 χαρτιά για να γίνει η διαδικασία. Όχι, είναι κακή πληροφόρηση. Η πραγματικότητα είναι η εξής. Όταν το σπίτι ή το οικόπεδο βρίσκεται εντός οικιστικής περιοχής, οποιαδήποτε μεταβολή γίνει, χρειάζεται μια μικρή τεχνική έκθεση και η άδεια είναι από την πολυοδομία. Δεν χρειάζονται και άλλες υπηρεσίες. Καμία. Απλά ενδεχομένως δημιουργείται αυτή η κακοπληροφόρηση προς τους πολίτες ή πολλές φορές για άλλους λόγους, αντιλαμβάνεστε. Χρειάζεται και λένε ότι χρειάζεται άδεια από το δασαρχείο ή χρειάζεται άδεια από τα σκήπη. Να σας το φέρω πάρα πολύ απλά. Ναι. Στην ΕΚΑΛΗ ή στην πολιτεία. Είναι και στην περιοχή. Εντάξει. Υπάρχουν και πεύκα μέσα στα σπίτια. Και χρειάζεται κάποια στιγμή να κάνουν κάποιες εργασίες οι άνθρωποι. Λοιπόν, την άδεια την οποία θα πάρουν ή αν συμβεί ή αν πέσει ένα πεύκο, θα την πάρουν από την πολυοδομία της περιοχής. Μας είπατε πριν από λίγο όμως ότι πρέπει να γίνονται στα δάση δασοκομικά μέτρα. Πρέπει να υπάρχουν. Ακριβώς. Και δεν υπάρχει έδρα διαχείρισης. Συμπέρασμα που βγάζουμε εμείς από αυτό που λέτε είναι ότι είναι όλα χύμα στο κύμα, αν μπορώ να μιλήσω λαϊκά, όπως και δεν γίνεται δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Όπως το λέτε, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Το κάθε ένα δάσος έπρεπε να έχει μια καρτέλα. Δηλαδή ότι έπρεπε να κάνει τα δασοκομικά του μέτρα. Γιατί και να το διαχειρίζεται ποιος. Ένα διαχειριστικό σχέδιο. Γιατί δάσος με δάσος έχει τεράστια διαφορά. Ακριβώς. Ακούστε κάτι. Όταν λέμε δάσος, παραδείγματος χάρη, να το πούμε ένα οικονομικό δάσος. Ένα πευκό δάσος. Όχι, ένα οικονομικό δάσος, το οποίο είναι στη Μακεδονία. Δηλαδή και όταν λέμε οικονομικό δάσος, ότι μέσα από την ξύλευση παίρνουμε κάποια έσοδα. Ή κορμούς, ή καυσόξυλα, δηλαδή, ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, κάθε πενταετία ή δεκαετία γίνεται ένα διαχειριστικό σχέδιο. Δηλαδή, πόσοι κορμοί θα φύγουν από αυτό το δέντρο, ώστε αυτό που λέμε εμείς οι δασολόγοι να υπάρχει στο τέλος η αεφορία. Δηλαδή να γίνεται ο κύκλος, να μην χειριστωθεί το δάσος και να μπορέσει. Υπάρχουν τέτοιες καρτέλες. Στα οικονομικά δάση, σε αυτά που είναι εκμεταλλεύσιμα, ναι, υπάρχουν. Και ποιος τα διαχειρίζεται, τα δασαρχεία. Τα δασαρχεία. Στα άλλα δάση, στην Πεντέλη, ας πούμε, ό,τι δεν έχει καεί. Έπρεπε να γινόταν. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Ο Δήμος Αθηναίων. Να σας φέρω σε πιο άλλο κομμάτι. Ο Δήμος Αθηναίων τυχαίνει να έχει κάποια άλυση μέσα στο χώρο του. Τα άλυση τα οποία έχει ο Δήμος Αθηναίων έχουν σύμφωνα με τον νόμο, το άρθρο 24 του συντάγματος, την ίδια αξία και την ίδια σοβαρότητα σαν να βρισκόμαστε σε δάσο στην Πίνδο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Το άλυσος της σχολής Ευελπίδων ή το άλυσος της σχολής Χωροφυλακής πρέπει να διαχειριστεί με τον ίδιο τρόπο που χειρίζει το δάσος στην Πεντέλη, στην Πάνηθα. Έχετε κάνει μία έρευνα και μία καταγραφή για την Λαφώνησο και για το 25% του νησιού το οποίο κάηκε. Σας το έδωσα και αυτό ουσιαστικά το έχετε κατά αποκλειστικότητα εσείς. Βλέπουμε και κάποιες σχετικές φωτογραφίες από την Ελαφώνησο. Ναι, είναι ουσιαστικά. Από την έρευνα που έχει κάνει ο κύριος Βάρας. Ουσιαστικά τι έκανα. Το 2014 κλήθηκα στην Ελαφώνησο από κάποιους ενεργούς πολίτες, οι οποίοι ήθελαν να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν τους θαλασσόκεντρους της Ελαφώνησο. Τους καταγράψαμε και τους αποτυπώσαμε σε μια web πλατφόρμα. Όπως βλέπετε εκεί αυτά τα πράσινα, το κάθε ένα έχει το ID του, τα χαρακτηριστικά του. Δηλαδή, τώρα είναι φωτογραφία, αν πατήσουμε πάνω, βλέπουμε τη φωτογραφία, το ύψος, το δέντρο κλπ. Του κάθε δέντρου. Του κάθε ενός δέντρου, ναι. Αυτά είναι πρωτοτυπίες στην Ελλάδα. Όπως έχουμε κάνει και άλλα πρωτότυπα πράγματα και για τα αστικά δέντρα της. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται κανονικά σε όλα τα δάση. Έτσι, όχι, να σας πω κάτι. Σε αυτό το συγκεκριμένο ήταν, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, γιατί ήταν χύμα στο κύμα. Δηλαδή κανένας δεν ήξερε απολύτως πώς ακριβώς ήταν τα ίδια. Δηλαδή στην Ελαφώνησο τώρα, έτσι. Στην Ελαφώνησο. Εμείς διαπιστώσαμε και ξέρετε κάτι, ήταν προστατευόμενο το είδος. Εμείς διαπιστώσαμε ότι ήταν κοντά σε 1.400 στρέμματα. Όταν αναζήτησα
στο δασαρχείο πόσα είναι. Μου είπαν 1.000, 1.100, 1.200. Δεν ήξερα. Σε ποιο δασαρχείο ανήκει, της Λακωνίας? Της Λακωνίας. Και στο τέλος μου είπαν, αδερφέ, και τι τα θέσεις αυτά. Και τι ασχολείσαι. Και σίγουρα τώρα, δεν είναι η μόνη περίπτωση. Ναι, ναι, είναι πολλές. Τώρα, επί παραδείγματι, κάει και το 25% στην Ελαφώνησο. Οι πληροφορίες μου λένε ότι από ανεξέλεγκτη χωματερή μπήκε. Από χωματερή, βέβαια. Χωματερή, όχι οργανωμένη. Αυτοσχέδια χωματερή. Ναι, ναι, από ένα σκουπιδότοπο δηλαδή. Ακριβώς, γιατί τα σκουπίδια δεν ήθελαν να τα πάνε απέναντι στην Νεάπολη να πληρώσουν αυτό το πράγμα. Οπότε, με αποτέλεσμα να καταστραφεί το νησί. Τώρα θα μπορούσε ξανά να επικαιροποιηθεί αυτή η πλατφόρμα για να δούμε πόσο από αυτό το. Αφού είναι 25%, πόσο παρέμεινε. Και αφού γνωρίζουμε τώρα ακριβώς κάθε δέντρο. Ναι, αφού γνωρίζουμε το καθένα. Ένα δάσος που είναι natura, που έχει χαρακτηριστεί ως natura, είναι πολύ πιο δύσκολο να αναγεννηθεί, να δημιουργηθεί. Κοιτάξτε, τώρα, να πάμε στην άλλη περίπτωση και στη λέξη την οποία χρησιμοποιείτε, την αναγέννηση. Μέχρι τώρα τι κάνουμε? Μέναμε επαναπαυμένοι. Ότι θα το κάνει μόνη της η φύση. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή το γκρίζο το τοπίο, το γκρίζο το περιβάλλον. Θλιβόμαστε. Αρχικά. Έχουμε, λέμε τα διάφορά μας. Η αλήθεια είναι. Εγώ δεν πηγαίνω. Λέμε για εμάς που δεν είμαστε ειδικοί, εσείς το βλέπετε. Εγώ δεν πηγαίνω. Και με άλλο βαθμό, μα βέβαια. Δηλαδή, επειδή έχω θλίψεις μέσα. Εν πάση περιπτώσει, έχω άλλα πράγματα μέσα στο συνείδησή μου. Δεν πηγαίνω, δεν επισκέφτομαι αυτούς τους. Τα χώρους, καμένα δάση. Ναι, προτιμώ λίγο έτσι να ηρεμήσει το πράγμα και έπειτα. Σίγουρα η φύση θα κάνει τη δουλειά της. Όμως δεν χρειάζεται να έχουμε αυτή την επανάπαυση. Ναι. Δηλαδή, ότι ναι, μεν τα πευκοδάσια θα σκάσουν οι κουκουνάρες τώρα με τη φωτιά κλπ. Ότι θα ξαναφυτευτούν οι σπόροι. Να ρωτήσω μετά κάτι. Υπάρχει αντικρουόμενη βιβλιογραφία ή και επιστημονικές αντιπαραθέσεις για το τι πρέπει να γίνει σε ένα δάσος που έχει καεί? Ή είναι αυτό που λέμε by the book, πάμε και συμφωνείτε όλοι οι άνθρωποι που ασχολείστε με τα δάση για το τι πρέπει να γίνει? Όχι. Γιατί όταν υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις, στο τέλος δεν γίνεται τίποτα πολλές φορές. Θα σας πω. Εγώ ήμουνα ο άνθρωπος, μαζί με έναν, όταν έκανα το δακτορικό μου, μαζί με τον καθηγητή, ο οποίος ήταν στην Τριμηλή Επιτροπή μου, οι οποίοι προτείναμε και έπειτα τον πήραν κανόνα. Και αυτό είναι το λάθος. Προτείναμε τα κλαδοπλέγματα. Τα κλαδοπλέγματα, δηλαδή, να σας πω κάτι. Να οριοθετείτε το δάσος. Όχι. Όταν έγινε η πυρκαγιά στην Πεντέλη, θεωρήσαμε, γιατί είδαμε ότι θα ερχόταν τα μετεωρολογικά στοιχεία, ότι θα ερχόταν καταιγίδες και ότι θέλαμε να συγκρατήσουμε, γι' αυτό το λόγο γίνονται τα υδρονομικά έργα, να συγκρατήσουμε τα εδάφη, που το έδαφος εκεί μέσα είναι πλούσιο και με σπόρους. Κλαδοπλέγματα, λέτε, όπως τοποθετούνται τα δέντρα μετά την πυρκαγιά? Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Αυτό το έγινε και στην Πεντελιώτισσα. Ναι, 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 αυτό το πράγμα ήμασταν εμείς, δηλαδή, στη δεύτερη πυρκαγιά, η οποία το εφαρμόσαμε. Δεν υπήρχε δηλαδή μέχρι τότε? Όχι. Αυτό, για να σας δώσω να καταλάβετε, εγώ το είχα εφαρμόσει πρώτη φορά όταν έκανα το Αττικό Άλσος, όταν έκανα τα Τουρκουβούνια και συγκράτησε 150.000 κυβικά χώμα με κλαδοπλέγματα. Και επειδή θέλαμε μια γρήγορη μέθοδο, υλικά δεν μπορούσαμε να φέρουμε. Θέλαμε να συγκρατήσουμε το χώμα από τις βροχές, δηλαδή να μην μας έφυγε το χώμα, να μην μας έφυγε ο σπόρος και οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτόν τον λόγο κάναμε τα άμεσα μέτρα. Αυτό όμως δεν είναι ο κανόνας. Τον πήραν όμως και τον έκαναν κανόνα. Τον έκαναν κανόνα με μια κακιά λογική. Ότι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Δηλαδή άρχιζαν να κόβουν όλα τα δέντρα. Μετά την πυρκαγιά δεν κόβονται όλα τα δέντρα. Για ποιον λόγο? Μπορεί να βλέπουμε το δέντρο να είναι καμένο. Όμως το σομφό του, δηλαδή η καρδιά του δέντρου, αν δεν καεί, το δέντρο είναι ζωντανό. Ναι. Και θα δείτε. Και θα δείτε αφού, ακόμα και όταν κλαδιά του λέτε είναι μαυρισμένα. Ναι, αφού ζείτε στην Πεντέλη, θα δείτε ότι ακόμα και όταν είχε καεί η Πεντέλη, πολλά δέντρα τα οποία είχαν καεί ήταν ή φαινόταν ότι ήταν καμένα, στο δεύτερο χρόνο άρχισαν να πρασινίζουν. Κύριε Βάρα, ήταν πολύ χρήσιμο όσα μας είπατε. Κρατάμε και την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε όλα αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και βεβαίως σας ευχαριστούμε ακόμα περισσότερο και για τις φωτογραφίες που μας δώσετε από την Ελαφώνησο, από τη δουλειά που είχατε κάνει από το 2014. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, χρόνια πολλά. Και εμείς πάμε, Μαγία, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι παρέιτσα ως τις 6. We'll be right back.
ταξιδέψαμε κοντά σας. Έχεις πάει στη Σαμοθράκη? Δεν έχω πάει στη Σαμοθράκη. Λοιπόν, είναι ένα από τα πιο ωραία νησιά, το οποίο βεβαίως το ακούμε συνήθως το καλοκαίρι και ιδιαίτερα τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, γιατί αποτελεί κατεξοχήν τόπο προορισμού για τους Βόρειο Μακεδόνες και όχι μόνο, γιατί είναι ένα εκπληκτικό μέρος, το οποίο όμως τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στο μάτι της επικαιρότητας. Πραγματικά. Με αφορμή τα προβλήματα που υπήρχαν στην ακτοπλοϊκή σύνδεση Μπάγια. Κάποιες αρκετές εκατοντάδες συμπολιτών μας βρέθηκαν εγκλωβισμένοι κάμποσες μέρες, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα της διαμονής, γιατί φανταζόμαστε είναι περιορισμένες και οι κλίνες στο νησί, μιλάμε για ένα μικρό νησί. Κοιμόντουσαν σε sleeping bank στο λιμάνι ή όπου έβρισκαν, τέλος πάντων, ακόμα και σε παγκάκια, και είχαν αδειάσει μάλιστα και ράφια από καταστήματα, γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν μεταφορές τροφίμων και προϊόντων. Έχει γίνει ένα μεγάλο μπλέξιμο μεταξύ με το ποιος έχει την ευθύνη για τα λεφτά που δόθηκαν, ποιος πλήρωσε το ξενοδοχείο της διαμονής του. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Γκλίνια, είναι πρόεδρος επαγγελματιών και ξενοδόχων του νησιού. Γεια σας, κύριε Γκλίνια, τι κάνετε? Γεια σας και σε εσάς. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, όλο τον κόσμο. Είναι κρίμα, ξέρετε, ακούμε εμείς εδώ και στην Αθήνα και ιδίως τόσο καλά λόγια για το νησί σας, και είναι κρίμα με αφορμή και αυτές τις εικόνες, οι ουρές, η δυσκολία στη διαμονή αλλά και στη σύντηση, όπως μάθαμε, αρκετών εκατοντάδων τουριστών, έτσι να δυσφημείται η Σαμοθράκη. Εξηγήστε μας λίγο, τι έφταιξε? Τι έφταιξε? Είναι μια μεγάλη ιστορία όσον αφορά την κοινωνία μας. Έχει τύχει και σε προηγούμενους χρόνους, αλλά όχι ποτέ μέσα στην τουριστική σεζόν. Ειδικά εφέτος που εισέβαμε με τα δύο πλοία της ΣΑΟΣ, ότι ό,τι και να τύχαινε θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Ναι. Το ότι επήλθε ζημιά στις μηχανές και των δύο καραβιών και μάλιστα στην συγκεκριμένη αυτή χρονική στιγμή, αυτό ήταν κάτι το οποίο πραγματικά ξεφεύγει από την οποιαδήποτε φαντασία. Να όμως που συνέβη και είμαστε εδώ, το αντιμετωπίσαμε, το αντιμετωπίζουμε και... Τι προβλήματα σας δημιούργησε στον τουρισμό αυτός ο πολυήμερος ακτοπλοϊκός αποκλεισμός επί της ουσίας? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, οι επισκέπτες μας, οι οποίοι τους νιώθουμε πραγματικά σαν επισκέπτες, σαν φιλοξενούμενους εδώ, διότι είναι ένα νησί που τιμά ακόμη αυτούς τους όρους της φιλοξενίας και της καλής φροντίδας όσον αφορά τον επισκέπτη, και διαταράχθηκε αυτή η σχέση. Ταλαιπωρήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι για 3-4 μέρες πάνω στα λιμάνια, χάσαν αεροπλάνα, δουλειές και όλα αυτά, ξέρετε, που προκύπτουν από μια τέτοια αναβολή της ημερομηνίας που έπρεπε να φύγουν. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο κακό που συνέβη. Το δεύτερο είναι οι ακυρώσεις, πολλές ακυρώσεις κρατήσεων που ήταν για τις ημέρες του 15 Αυγούστου και από αύριο μεθαύριο μέχρι 20 Αυγούστου. Εκεί έγινε μια πολύ, θα το λέγαμε, κακή διαχείριση. Τώρα, δεν θα πω τώρα από τα μέσα πιο πολύ, έγινε από πολλούς που πραγματικά... Κύριε Γκλίνια, διευκρινίστε μας κάτι καταρχάς. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι εκταμιεύθηκαν περίπου 10.000 ευρώ. Δεν είχε, λέει, και δυνατότητα, μας είπε ο κύριος Μέτιος, είπε σε μέσα ενημέρωση που έκανε δηλώσει ο κύριος Μέτιος, ότι δεν υπήρχε δυνατότητα και δεν ήταν εύκολο να εκταμιευθούν άλλα χρήματα. Εν τέλει, οι τουρίστες ήταν αυτοί που πλήρωσαν το ξενοδοχείο ή πληρώθηκαν με τα χρήματα αυτά από την περιφέρεια στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, γιατί έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες από τουρίστες ότι ζήταγε μετρητά ο ξενοδόχος και ότι υπήρχε ένα θέμα. Η περιφέρεια ανέλαβε με αυτό το ποσό μέρος από τα γεύματα, όπου εκεί συμμετείχαμε και οι επαγγελματίες για νερά, για σάντουιτς, χαμηλές τιμές στις καφετέριες, ήταν μόνο για γεύματα, όχι για δωμάτια. Όχι για δωμάτιο, όμως κάτι πήγατε να πείτε πριν, κύριε Γκλίνια, ότι τι συνέβη εν μέσω 15 Αυγουστού για τους ανθρώπους που έχασαν τα δωμάτια, τι μπέρδεμα έγινε? Κοιτάξτε, υπήρξε δυσφήμιση του νησιού, θέλετε να πείτε?
Ναι, άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε αγανάκτηση και σε απελπισία, φυσικό ήταν να καταφέρονται κατά παντός, χωρίς αυτό ήθελα να πω, χωρίς να έχουμε καμιά απολύτως ευθύνη ο υπόλοιπος επαγγελματικός κόσμος. Ίσα-ίσα αυτό σας λέω, κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερα. Αλλά στην αγανάκτηση του επισκέπτης καταφέρεται κατά παντός. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν. Τώρα έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα όσον αφορά την κοινωνία έχει αποκατασταθεί. Αλλά δεν έχει αποκατασταθεί αυτή η διαφήμιση που έγινε. Εννοείται ότι είχατε ακυρώσεις μετά από τα. Πάρα πολλές ακυρώσεις. Και συνεχίζουμε να έχουμε. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, η οικονομική ζημιά, τι να σας πω τώρα, είναι μεγάλη. Και προφανώς η χρονική διάρκεια της τουριστικής περίοδου για εσάς είναι Ιούλιος-Αύγουστος, είναι και λίγο παραπάνω. Τελευταία χρόνια πάμε μέχρι 15-20 Σεπτεμβρίου. Έχουμε καταφέρει πραγματικά με πολύ αγώνα και έχουμε επεκτείνει την σεζόν μας, αλλά η υψηλή σεζόν είναι μέχρι το τέλος Αυγούστου. Το δίμηνο, λοιπόν, αυτό το καλό. Η σεζόν, αυτό το πικ της σεζόν έχει διαταραχθεί και η οικονομική ζημιά είναι μεγάλη. Λέω και πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ έχω ένα ξενοδοχείο εδώ 30 δωματίων, ας πούμε, και είμαστε ποτέ, λέγαμε ο Αύγουστος, ήταν γεμάτος 100% και είμαστε τώρα, έχουμε μια πληρότητα 20-30%. Κύριε Γλίνια, ευχόμαστε πολύ σύντομα να διορθωθεί αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εμείς θέλουμε και μέσα από τη συχνότητα να καλέσουμε όλο τον κόσμο. Οι επαγγελματίες του νησιού πραγματικά είναι άνθρωποι φιλόξενοι και τιμούν τον. Και είναι παράδεισος το νησί σας. Όσοι έχουν πάει, το ξέρουν και θέλουν να ξαναπάνε. Μάλιστα, μου έταξε ο Ανδρέας Παπαδόπουλος εδώ ότι θα με φέρει, γιατί στην δεν Σαμοθράκη. Έχω έρθει. Να είστε καλά, Ανδρέα, ευχαριστούμε. Να τηρήσει την υπόσχεσή σου, λοιπόν. Περιμένουμε να σας δούμε στο νησί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Έχουμε κοντά μας και είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεται εδώ εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ο Θεόδωρος Χρονόπουλος. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ, ενώ η Αθήνα είναι άδεια. Βλέπουμε ότι πολλής κόσμος έχει φύγει. Όμως. Και έχουμε συγκρίσεις καταρχάς. Με πέρσι, με πρόπερσι, έχετε εικόνα. Πόσοι έχουν φύγει όλο αυτό το διάστημα? Είναι στα ίδια περίπου νούμερα, στα ίδια περίπου επίπεδα. Με πέρσι? Με πέρσι, ναι. Έτσι ακριβώς. Σήμερα είχαμε, για παράδειγμα, προς την Αθηνών Κορίνθου περίπου 30.000 αυτοκίνητα που έφυγαν από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Περίπου 20.000 ήταν από την, προς την Λάμια. Mm-hmm. Και είναι η τελευταία μεγάλη έξοδος ουσιαστικά αυτή? Του καλοκαιριού. Θα λέγαμε ότι έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα εν συγκρίση με τις προηγούμενες χρονιές. Η κρίση έχει φέρει λιγότερες διακοπές, θα λέγαμε πιο λίγες ημέρες και περισσότερες φορές. Περισσότερες φορές. Οπότε. Τριήμερα εννοείται, τετραήμερα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή τα διήμερα για μας η τροχιά είναι πάντα στις επάλξεις. Περιμένετε βέβαια την επιστροφή αυτών των ανθρώπων και φαντάζομαι ότι υπάρχουν φυσικά από την τροχιά αρκετά μέτρα για την ασφάλειά τους κυρίως. Σωστά? Έτσι ακριβώς. Για την ασφάλειά τους, για την διευκόλυνσή τους, η τροχιά είναι επιποδός αυτές τις ημέρες. Έχουν εκπονηθεί ειδικά σχέδια από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, έτσι ώστε να υπάρχει παρουσία μας σε σημεία που έχουν διαπιστωθεί στο παρελθόν ατυχήματα και δυστυχήματα. Υπάρχουν συνεργεία για ειδικούς και γενικούς ελέγχους για παραβάσεις που οδηγούν σε δυστυχήματα, όπως είναι η υπερβολική ταχύτητα, η κατανάλωση. Έχουμε σημεία στους οδικούς άξονες και αναφέρομαι στους μεγάλους δρόμους που έχουν το πιο έντονο το στοιχείο της επικινδυνότητας. Είναι για παράδειγμα η Πάτρα Πύργος, παλιά θυμόμαστε όλοι να λέμε την Καρμανιόλα Κορίνθου Πατρών. Ήταν ίσως όχι από τους χειρότερους δρόμους. Υπάρχει και κάτω στην Κρήτη ο ΒΟΑΚ. Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι με την δημιουργία των νέων αυτοκινητοδρόμων αυτά τα ποσοστά έχουν πέσει κατά πολύ. Ευτυχώς. Δηλαδή, πλέον στις εθνικές οδούς τα δυστυχήματα είναι περίπου στο 4%. Έχουν μειωθεί αισθητά. Δηλαδή, τα περισσότερα δυστυχήματα πλέον είναι στους επαρχιακούς δρόμους και εκεί δίνεται και η βαρύτητα, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι. Είναι μία κυκλοφορία. Δηλαδή, έρχονται το ένα όχημα με το άλλο. Είναι απέναντι. Δεν υπάρχει διαχωριστικό στη μέση. Ακριβώς. Αυτή είναι πλέον η πιο επικίνδυνη δρόμη, γιατί γίνονται και οι προσπεράσεις. Δεν έχουν πολύ δρόμοι το βράδυ, καλό φωτισμό. Εκεί είναι τα πιο μεγάλα προβλήματα. Και βέβαια έτσι, η κατανάλωση αλκοόλ, έτσι. Κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση του κινητού τηλεφώνου και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές στις μελέτες σε παγκόσμιο, σε διεθνές επίπεδο. Έχουν δείξει ότι τα αντανακλαστικά μας μειώνονται κατά πολύ. Ενδεχομένως να είναι και χειρότερο από ότι να έχουμε καταναλώσει αλκοόλ η χρήση του κινητού τηλεφώνου. Αφαιρείσαι τελείως.
Μισό δευτερόλεπτο χρειάζεται για να αποφύγουμε ένα ατύχημα. Αντιλαμβάνεσαι ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ μικρά. Έχετε κάνει πάντως μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και εσείς προσωπικά και ολόκληρη η ελληνική αστυνομία, γιατί σας έχω παρακολουθήσει επικοινωνιακά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθείτε να περάσετε από τις πολύ μικρές ηλικίες μέχρι και τους ανθρώπους που λέμε παλιά που δεν φόραγαν ακόμα και ζώνη, που είχαν συνηθίσει, όχι θα οδηγώ έτσι. Τους έχετε περάσει μια άλλη νοοτροπία. Αυτό έχει αποτυπωθεί στους αριθμούς των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους από τροχαία ή έχουμε περισσότερα τροχαία? Κάθε χρόνο υπάρχει μία, μάλιστα η χώρα μας είναι από τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη μείωση στους νεκρούς, ωστόσο ο αριθμός παραμένει ιδιαίτερα υψηλός. Περίπου είναι μιλάμε στις 2.000 με 2.500 το χρόνο? Όχι, είμαστε γύρω στους 700. 709 ήταν το 2018. 709. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι ακόμα μιλάμε άρα για έναν... Άρα έχει γίνει δουλειά, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα. Είναι μια συνολική δουλειά. Είναι πολύ παραγωγικό το τροχαίο δυστύχημα. Δεν είναι μόνο θέμα αστυνομίας, είναι θέμα και εγκαταστάσεων. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι ενώ αναφέρατε για τον δρόμο της Κορίνθου Πατρών, πλέον εκεί μας απασχολεί στο θέμα των δυστυχημάτων μόνο στο 3-4%. Ενώ ήταν ακριβώς τα αντίθετα τα νούμερα στο παρελθόν. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Βέβαια είναι η παιδεία. Σαν και Έλληνες... απ' την άλλη και η αυξημένη έλεγχη. Γιατί ακούγαμε κατά καιρούς ανθρώπους να λένε ταξίδευσα από τη Θεσσαλονίκη, είδα δύο περιπολικά σε μια διαδρομή 500 χιλιόμετρων. Βεβαίως υπάρχει εμφανής αστυνόμευση, υπάρχουν και τα συμβατικά αυτοκίνητα, υπάρχουν οι έλεγχοι. Παρεπιπτόντως, οι κάμερες λειτουργούν. Δεν θέλω να μας πείτε σε ποια σημεία, αλλά μας λέγανε κάποιες περιόδους ότι και λόγω οικονομικής κρίσης δεν υπήρχε καλά φιλμ. Υπάρχουν και άλλα είδη κάμερων πλέον. Είναι και οι κινητές κάμερες, αντιλαμβάνεστε, που είναι με τα αυτό που ανέφερα προηγουμένως, με τα ειδικά συνεργεία για τον έλεγχο της ταχύτητας και του αλκοόλ. Θα μας πείτε μετά που θα ταξιδέψουμε εμείς σε ποια σημεία για να ξέρουμε εμείς τουλάχιστον. Δεν τα ξέρουμε ούτε εμείς ίδιοι. Δεν είναι να σας δώσω να καταλάβετε. Τώρα είναι Αύγουστος. Ο κόσμος, ο περισσότερος, έχει φύγει από την Αθήνα. Πώς πάμε από κλοπές, από ληστείες? Γιατί νομίζω ότι εμείς που έχουμε μείνει στην Αθήνα φοβόμαστε και λίγο περισσότερο αυτές τις μέρες. Α, είναι 15 Αύγουστος. Άμα είσαι σε μια διαπόλη, ναι. Λες τα φωνάκια, δεν με ακούς κανένας. Επειδή είπα τα διαπόλη, να πάρω λίγο την ευκαιρία εδώ πέρα και να πω στην προηγούμενη θεματολογία μας ότι θα πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα αυτή την περίοδο που είναι άδειοι οι δρόμοι. Είναι το, γιατί το λέτε, έχουν το λένε πραγματικά πάντα πολλά τροχαία δυστυχήματα. Αρκεί να αναφέρουμε ότι το 25% περίπου στα δυστυχήματα εμπλέκονται πεζοί. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Τώρα, ως προς το θέμα των διαρρήξεων και των κλοπών, έχουμε δώσει ιδιαίτερα μεγάλη βάρυτα στο θέμα της ενημέρωσης, γιατί θεωρούμε ότι πραγματικά η ενημέρωση είναι η καλύτερη μέθοδος πρόληψης. Παράλληλα με τις ενέργειες που έχουμε κάνει εμείς με τις οδηγίες στους αστυνομικούς πρώτης γραμμής που είναι στο πεζοδρόμιο, έτσι ώστε να προσέχουν τις περιουσίες μας, και εμείς σαν πολίτες μπορούμε να κάνουμε απλά πράγματα έτσι ώστε να δυσκολέψουμε τη ζωή αυτών που ενδεχομένως σκεφτούμε να μπουν μέσα στο σπίτι μας. Δηλαδή... Και η πρώτη συμβουλή πάντα που δίνουμε είναι να κλειδώνουμε την πόρτα μας. Μπορεί να ακούγεται λίγο οξύμορο αυτό. Δεν είναι να κάνουμε ότι κοιμόμαστε, που έλεγε η προηγούμενη εγκύκλειος του κ. Τόσκα. Αυτό είναι άλλες και διεθνείς πρακτικές και λοιπά. Είναι η φιλοσοφία αυτό είναι να μην αντιδρούμε, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εγώ θέλω να σας η ανθρώπινη ζωή πραγματικά είναι... Προφανώς, ενώ είχε λιδωρηθεί αυτή η εγκύκλειος και είχε προκαλέσει, το θυμάστε και εσείς, και ηρωνικά σχόλια και θυμηδία και σκοπιά. Προφανώς ήταν αποτέλεσμα, και το έχω διαβάσει σε κάποιες, το ψάξα λίγο, και αποτέλεσμα διεθνών μεθόδων, και έχετε δίκιο που το επισημαίνει. Η φιλοσοφία αυτή είναι, δεν αντιδράμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, αν τι έχουμε να βρούμε μπροστά μας. Ακριβώς. Και ενδεχομένως να μην ξέρουμε και τον ακριβή αριθμό των ανθρώπων που έχουν μπει στο σπίτι μας. Από εκεί και πέρα λέμε ότι κλειδώνουμε τις πόρτες, γιατί περισσότεροι μένουν στην εντύπωση ότι έχουν μια πόρτα ασφαλείας, η οποία ακόμα και μη κλειδωμένη τους προσφέρει την ασφάλεια. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Έχουμε παρατηρήσει για πάνω από 30-40% οι διαρρήξεις να μην υπάρχουν ίχνη διάρρηξης στα σπίτια που μπαίνουμε. Έχετε, για παράδειγμα, πολλά τηλεφωνήματα που εν τέλει κάποιος φοβάται και ούκο λίγες φορές χάνει το χρόνο της η τροχαία ή η αστυνομία πηγαίνοντας σε τέτοια περιστατικά?
Πραγματικά δεν μας στεναχωρεί καθόλου αυτό, γιατί η συμβουλή που δίνουμε εμείς είναι να οτιδήποτε δείτε παράξενο, περίεργο, επικοινωνήστε με την άμεσο δράση με το τοπικό αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. Πραγματικά το θέλουμε αυτό. Για να συνεχίσουμε στην κουβέντα μας, διάφορα τεχνικά μέσα, όπως είναι ο συναγερμός, όπως είναι ο φωτισμός με ανιχνευτή κίνηση, πραγματικά δημιουργούν ένα περιβάλλον πιο δύσκολο για τους επίδοξους διαρρήκτες. Στα social media, καλό είναι. Το λάθος που κάνουμε όλοι, τις αναρτήσεις που μας, λέμε να κάνουμε, που βρισκόμαστε. Ακριβώς, να τις κάνουμε αφού γυρίσουμε στο σπίτι μας. Και βέβαια, όταν θα λείπουμε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ένα πρόσωπο που είναι της εμπιστοσύνης μας, να μαζέψει την αλληλογραφία, η οποία δείχνει ότι, την απουσία. Ακριβώς, ότι λείπουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να τεστάρει το σπίτι. Υπάρχουν και άλλα είδη, βέβαια, εφάνταστες, θα λέγαμε, επινοήσεις. Όμως αυτό που πετάγανε τη σακούλα στο μπαλκόνι και αν μετά από μια-δύο μέρες δεν την είχε μαζέψει ο ιδιοκτήτης, έλεγαν... Έτσι ακριβώς. Ναι. Είναι οι σακούλες με τα σκουπίδια. Τώρα βάζουν και χαρτάκια στις πόρτες. Έτσι ώστε αν δεν πέσει το χαρτάκι, δηλαδή δεν ανοίξει η πόρτα, υποδηλώνει ότι όντως λείπουν οι ένοικοι μέσα από το σπίτι. Μάλιστα. Τέτοιου είδους δηλαδή τεχνάσματα. Και σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα εδώ και από τη συχνότητά μας. Να είστε καλά, κύριε Χρονόμου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Και οφείλουμε να πούμε ότι και ο κύριος Χρονόπουλος προσωπικά, αλλά και η ελληνική αστυνομία κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια με πολύ μικρούς μισθούς που πληρώνονται οι αστυνομικοί και ότι όταν καλείς το 100 έρχονται σε πολύ λίγο χρόνο. Αυτό μας το έχουν πει πάρα πολλοί φίλοι τηλεθέτες και έχουμε και εμείς προσωπική εμπειρία. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Επιτρέπετε να γελάσω τώρα, θα σε δώσω στεγνά στον αέρα, γιατί επειδή εγώ είμαι λίγο ρομαντική και λέω συνεχώς για την Πανσέλινο, την πιο όμορφη Πανσέλινο, την αυγουστιάτικη που έχουμε απόψε. Θα μας τα πει μετά η Ιωκάστη. Ναι, και εσύ με κοροϊδεύεις, αντί να μην πας μια βόλτα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα διεθνή, γιατί έχουμε δύο ξεχωριστά ενδιαφέροντα θέματα. Θα μας τα πει η συνάδελφος Ιουλία Βελισσαράτου από το εξωτερικό δελτίο. Έλα, Ιουλία, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε από το παγκόσμιο οικονομική κρίση που φαίνεται ότι επανέρχεται και επανέρχεται με δραματικούς ρυθμούς. Χθες είχαμε πολύ μεγάλη πτώση στα αμερικανικά χρηματιστήρια που συμπαρέσυρε και τα ευρωπαϊκά. Και επίσης έχουμε για πρώτη φορά το ενδεχόμενο η μεγαλύτερη ατομηχανή της Ευρώπης, μια χώρα η οποία πάντα ήταν στην ανάπτυξη, να παρουσιάσει ύφεση. Και μιλάμε βέβαια για την δυνατή Γερμανία. Έτσι λοιπόν οι δυσίωνες εκτιμήσεις φαίνεται να επιβεβαιώνονται, καθώς κατά το δεύτερο τρίμηνο το γερμανικό ΑΕΠΣΥ ρυκνώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με τους τρεις πρώτους μήνες του 2019. Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με τους έμπειρους οικονομικούς αναλυτές, ότι για πρώτη φορά η Γερμανία βαίνει προς την ύφεση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την ίδια τη χώρα, αλλά και για την Ευρώπη και βέβαια για ολόκληρο τον κόσμο. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι μια χώρα με εξαγωγικό προσανατολισμό και είναι σε αυτές που συγκαταλέγονται περισσότερο, σε αυτές που πλήττονται από τις διεθνείς διακυμάνσεις, οι οποίες βέβαια επηρεάζονται από το γενικότερα διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Έχουμε μπροστά μας το Brexit, το οποίο είναι ένας αρχαρτογράφητος επόμενος, μάλλον μπαίνει σε αρχαρτογράφητα νερά η Βρετανία. Έχουμε τον εμπορικό πόλεμο Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών με επίσης απρόβλεπτες συνέπειες. Έχουμε τη συρρήκνωση στην Νότια Αμερική με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η εξασθένιση της παγκόσμιας οικονομίας... Πού πάει η οικονομία. Επηρεάζει πολύ και τη Γερμανία. Είναι και αυτό που λένε, ξέρεις, η Ιουλία για τη Γερμανία, λίγο απλουστευτικά βέβαια, βήχει η Γερμανία, κρυώνει η Ευρώπη. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να σας πω ότι η Μέρκελ στο σύνηθες ύφος της ψύχρεμης καγκελαρίου είπε ότι προς το παρόν δεν θα λάβει μέτρα. Βέβαια κατανοεί ότι η οικονομία δεν πάει καλά. Το απέδωσε στη διεθνή συγκυρία και στα άσχημα αποτελέσματα της αυτοκινητοβιομηχανίας γερμανικής, η οποία επηρεάζεται ακόμα από το σκάνδαλο των ρήπων. Αλλά προς το παρόν δεν θα λάβει μέτρα. Για να πάμε, ναι.
Τι θα κάνει στη συνέχεια. Ενδιαφέρον το σκάνδαλο. Έγινε και μια έτσι, μεγάλη έρευνα γι' αυτό και ταινία έχει γίνει. Τώρα να δούμε λίγο και με, το, με, την, με το στη Ρωσία. Με αεροσκάφος. Βεβαίως. Είναι πραγματικά μια τραγωδία που επεφεύχθη την τελευταία στιγμή όταν ο εμπειρότατος πιλότος του αεροσκάφους Airbus 321 κατάφερε και προσγείωσε το αεροπλάνο σε χωράφι με καλαμπόκια επειδή προσέκρουσε το ρίγχος του με ένα κοπάδι, με ένας μήνος από πουλιά. Παραλίγο λοιπόν να έχουμε τραγωδία, καθώς επέβαιναν στο αεροσκάφος 234 άνθρωποι. Ευτυχώς, έτσι. Ευτυχώς σώθηκαν οι άνθρωποι. Είδες η εμπειρία. Οι άνθρωποι, μόνο 23 τραυματίες. Και θεωρείται βέβαια ο νέος ήρωας της Ρωσίας, γιατί κατόρθωσε να του σώσει με αυτόν τον τρόπο μέσα σε δευτερόλεπτα. Δηλαδή να το προσγειώσει χωρίς να σκεφτεί και βέβαια όλοι να είναι σόκοι αυλαβείς. Να είσαι καλά, Ιουλία. Είδες η εμπειρία, μεγάλο πράγμα. Μην την υποτιμάς ποτέ. Και η τύχη βέβαια. Έτσι, τύχη. Και εμπειρία και στα παιχνίδια όμως, τα ποδοσφαιρικά. Για να δούμε, ναι, γιατί ξεκινώντας με τον Ατρόμητο δεν τα κατάφερε χθες. Ο αθλητικός μας συντάκτης, ο Νίκος Κότσης, θα μας πει περισσότερα. Δεν έφτανε το 0-0 του πρώτου αγώνα στη Βαρσοβία, Νίκο, Ναι, νομίζω ότι ίσως και να έκανε κακό στον Ατρόμητο, γιατί οι περιστεριώτες βγήκαν στο γήπεδο πολύ αγχωμένοι. Δεν ήταν και δίκαιο. Δηλαδή, όσοι είχαν δει το πρώτο μάτς, λέγανε ότι η Λέγκια είναι μια κλάση πάνω. Είναι μια κλάση πάνω, αλλά το ποδόσφαιρο, ξέρεις, δεν σημαίνει τίποτα. Σωστό, είναι καλύτερος όταν είσαι πιο αποτελεσματικός. Το πιο αποτελεσματικός μετράει. Χθες η Λέγκια δεν ήταν καλύτερα από τον Ατρόμητο, αλλά ήταν αποτελεσματική και είχε τους παίχτες με την εμπειρία και την ποιότητα που χρειαζόταν ώστε να καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Επικράτησε 2-0 στο Περιστέρι επί του Ατρόμητου. Ο Ατρόμητος έχασε μια καλή ευκαιρία να μπορέσει να φτάσει μέχρι τα play-off, να δώσει και βαθμό στην Ελλάδα, αλλά και να πάρει ο ίδιος έτσι ένα πιο υψηλό ευρωπαϊκό ανάστημα. Δεν τα κατάφερε ούτε φέτος. Δεν είναι καλό για τη χώρα αυτό. Ο Δουσόλος χάνει βαθμό στη χώρα αυτό. Για να πάμε στους κίτρινους και του Νότου και του Βορρά. Στις 9 η ώρα έχουμε το. Εκεί που αναμένεται να έχουμε τη μεγαλύτερη χαρά, διότι η ΑΕΚ υποδέχεται την Κραϊόβα σε ένα παιχνίδι. Ναι, να μιλάς για σένα, Νίκο. Πώς. Να μιλάς για σένα, εσύ θα έχεις χαρά. Εμείς δεν ξέρω, εγώ δεν χαίρομαι. Όταν παίζει ελληνική ομάδα, όμως δεν θα τη στείλει. Τον πειράζω, τον Νίκο. Τον πειράζω. Συζητάμε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ είναι ένα πολύ σημαντικό μέγεθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και γενικά είναι σημαντικό για τη χώρα να έχουμε ομάδες που προχωράνε στην Ευρώπη και πάνε όσο πιο μακριά γίνεται. Η ΑΕΚ λοιπόν υποδέχεται την Κραϊόβα σε ένα επαναληπτικό του 0-2. Υπέρ της ΑΕΚ στη Ρουμανία. Λογικά θα πάρει την πρόκληση, αλλά εκτός της πρόκλησης ο προπονητής της θέλει και την νίκη και θέλει και καλή εμφάνιση. Γιατί θέλει να αρχίσει να εξελίσσεται. Έχει ένα νέο προπονητή, αρκετές μεταγραφές. Οπότε θέλει την εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Το δύσκολο είναι το έργο του Άρη, με το 3-0 στην Ορβηγία. Είναι παραπάνω από δύσκολο. Είναι πολύ λίγες οι φορές στην ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων που είχε ανατραπεί σκορ 3-0. Ο Άρης θα πρέπει να κάνει ένα μικρό θαύμα σήμερα εναντίον της Μόλτε. Η Μόλτε είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι πολύ πιο έτοιμη γιατί έχει παιχνίδια από το πρωτάθλημά της. Οπότε ο Άρης θα πρέπει να βρει έναν τρόπο καταρχάς να νικήσει, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Και κατά δεύτερον να κοιτάξει αν μπορεί σε αυτά τα 90 λεπτά από τις 9.30 που ξεκινάει το παιχνίδι και μετά να καταφέρει να κάνει κάτι που θα γραφτεί στην ιστορία του. Τώρα, η Λίβερπουλ δεν σταματά να γράφει ιστορία, παρότι δεν καταφέρνει εδώ και πολλές δεκαετίες να πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία, παίρνει άλλους τίτλους, τους επιμέρους τίτλους παίρνει η Λίβερπουλ. Ακριβώς. 30 χρόνια έχει να πάρει η Λίβερπουλ πρωτάθλημα στην Πρεμιερ Λιγκ και για την ακρίβεια δεν έχει πάρει ποτέ πρωτάθλημα από τη μέρα που έγινε Πρεμιερ Λιγκ. Το 91, δεν κάνω λάθος, ναι, αν θυμάμαι. Ακριβώς. Δεν έχει πάρει η Πρεμιερ Λιγκ. Η Λίβερπουλ έχει τα παλιά, τα αγγλικά πρωτάθληματα. Τα League One, τα λεγόμενα. Λοιπόν, αλλά η Λίβερπουλ κερδίζει ευρωπαϊκούς τίτλους. Χθες κέρδισε ακόμη έναν. Επικράτησε στα πέναλτι της Τσέλσι με πρωταγωνιστή έναν έτσι ήρωα του δεκαήμερου, γιατί 10 μέρες έχει στη Λίβερπουλ ο Αντριάνο, ο Ισπανός τερματοφύλακας, που αντικαθιστά τον Άλισον που έχει τραυματιστεί. Απέξω το πέναλτι του Έμπραχαμ σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία. Βέβαια το πέναλτι αυτό έχει σηκώσει μεγάλη σκόνη, αρκετή σκόνη, γιατί ο Έντριαν έχει κάνει μισό βήμα μπροστά από τη γραμμή, κάτι που απαγορεύεται ρητά από τους νέους κανονισμούς της FIFA και της UEFA στη διαιτησία. Ήδη η UEFA έχει δικαιολογήσει με ένα αστείο τρόπο το συγκεκριμένο περιστατικό, γιατί το VAR πρέπει να το έχει δει, αλλά όπως και να έχει, η Λίβερπουλ το σήκωσε, δεύτερος τίτλος ευρωπαϊκός μετά το Champions League πριν από λίγους μήνες. Συνεχίζει η ομάδα του Κλοπ. Με τον Κλοπ μάλιστα να κάνει να προσφέρει ίσως το σκηνικό της χρονιάς μέχρι το επόμενο. Ναι. Γιατί έτρεξε προς τον Αντριάν και όταν έδωσε τη συνέντευξη στον BT Sport, είναι θεούλης. Να φωνάζει Άντριαν όπως ο Ρόκι Μπαλμπόα στην περίφημη ταινία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.
Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θα στο πάμε. Στο περίμενε τόση ώρα. Βρήκα έναν άνθρωπο να μου το πει. Ο Κάστε Λιφεροπούλου θα μας πει για την σημερινή Πανσέλινο με πολύ όμορφες φωτογραφίες που έχει συλλέξει, ωραίες εικόνες, ωραία πλάνα. Μπάγια, μία από τις αγαπημένες συνήθειες των Ελλήνων. Έχει γίνει η περίπατος κάτω από το λόγιο Αυγουστιάτικο Φεγγάρι και η επίσκεψη βεβαίως των αρχαιολογικών χώρων. Σήμερα λοιπόν το βράδυ 97 αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία θα παραμείνουν ανοιχτοί για να υποδεχτούν το κοινό με ελεύθερη είσοδο. Σε 48 μάλιστα από αυτούς θα πραγματοποιηθούν και εκδηλώσεις όπως μουσικές συναυλίες. Οι περισσότερες ξεκινούν κατά τις 9 το βράδυ και αναμένεται να ολοκληρωθούν περίπου στα μεσάνυχτα. Άρα, ωραίος προορισμός, ωραία βραδιά για όσους έχουν μείνει στην πρωτεύουσα. Στο Σούνιο, υπέροχα. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία για όλους. Να σας πω ότι ο θεσμός αυτός ξεκίνησε ήδη από το 2002, τον Αυγουστιάτικο δηλαδή Πανσέλινων. Πέρυσι μόνο πάνω από 100.000 επισκέπτες είχαν μετρηθεί σε πολιτιστικούς χώρους. Αριθμός που εμφανίζει άνοδο σταδιακά, καθώς το 2017 ο απολογισμός έκλεισε στους 74.900 επισκέπτες, ενώ το 2016 περίπου στους 63.800. Τώρα, όσοι ενδιαφέρονται σήμερα το βράδυ όντως να απολαύσουν την Πανσέλινο και να επισκεφτούν μαζί και έναν αρχαιολογικό χώρο, μπορούν να βρουν όλους τους ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Να περάσεις όμορφα και εσύ το βράδυ, γιατί κάπου θα πας και εσύ το βράδυ. Ξέρουμε ότι είσαι πολύ ρομαντική, ο Κάστη. Έτσι, καλή συνέχεια. Ένας ρομαντικός τηλεοπτικός σταθμός. Εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας στις 4 το απόγευμα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα και να περάσετε όμορφα αυτή τη σημαντική μέρα. Μείνετε συντονισμένοι στο One. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 4.